Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα, καλησπέρα στους συναδέλφους που μας παρακολουθούν από μακριά και κυρίως καλησπέρα σε εσάς, κύριε Λαμπουτάκη, που έχετε την καλή να είστε μαζί μας. Τον κύριο Λαμπουτάκη δεν θα σας τον συστήσω, γιατί τον ξέρετε, μια και είναι συνάδελφος που έχει έρθει στο τμήμα, έχει κάνει εξαιρετικά σεμινάρια πάνω στους υπερήκους του ισχύου και είναι ένας ανθρώπος που έχει μεταφέρει την γνώση σχετικά με την προγράμμα του ισχύου σε όλη την Ελλάδα, με εξαιρετικές επιστημονικές εκδηλώσεις. Είναι ένας έμπειρος ακτινολόγος, είναι συνάδελφος που τον γνωρίζω από παλιά, από πολύ παλιά, και επομένως δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Όμως το θέμα που θα μας υποστηρίξει σήμερα, ομολογώ ότι θέλει μια εισαγωγή, αν συμφωνείτε και εσείς, κύριε Λαμπουτάκη. Το υπερηχογράφημα στην κοίηση, πριν από χρόνια, δηλαδή όταν έκανα εγώ ειδικότητα, ήταν μια ρουτίνα δουλειά των ακτινολόγων, πριν από δεκαετίες, όχι πριν από χρόνια, για να είμαστε πιο ακριβείς. Σήμερα το υπερηχογράφημα στην κοίηση γίνεται κυρίως από τους συναδέλφους γυναικολόγους. Αυτό συνέβη διότι εκείνοι εκπαιδεύτηκαν, εστιάστηκαν σε αυτό και έχοντας και τις σχετικές κλινικές γνώσεις, μπόρεσαν να έχουν την επάρκεια και να κάνουν το υπερηχογράφημα της κοίησης εκείνη. Και το υπερηχογράφημα εμείς έχουμε την τάση και δικαίως να το θεωρούμε μια αντικονιστική μέθοδο που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Επειδή όμως ολιγορήσαμε, ή επειδή υπήρχαν και άλλοι λόγοι, ότι η ακτινολογία είναι τόσο μεγάλη που δεν την προλαβαίναμε, μερικά τμήματα που άλλες ειδικότητες ευθύνονταν περισσότερο και προσπάθησαν περισσότερο από εμάς, δυστυχώς έχουν περάσει πολύ στα χέρια άλλων ειδικοτήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας ακτινολόγος δεν πρέπει να ξέρει βασικά πράγματα για το υπερηχογράφημα κοίησης, γιατί μπορεί να το συναντήσει στη ζωή του, είτε στα πλαίσια ενός απομακρυσμένου νοσοκομείου και χειρουργίας, όπου πρέπει να το κάνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπορούσε να το ξέρει καλύτερα, είτε στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού ιατρείου, είτε στο πλαίσιο μιας έκτακτης κατάστασης, που ένας ακτινολόγος σε μια γυναίκα που έχει λογοχάρη εξαιτίας ενός τραύματος. Θα πρέπει να μπορεί να έχει μια εικόνα για το ποιες είναι οι πληροφορίες που μπορεί να δίνει, οι βασικές πληροφορίες που μπορεί να δώσει η υπερηχογράφημα κοίηση. Συγγνώμη. Δεν πω εσάς και θυμάμαι πάντα ισχύει. Επομένως, ο τίτλος είναι έξοδος. Η υπερηχογράφημα στην κοίηση τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ακτινολόγος. Και ο μιλητής μας είναι από τους λίγους ακτινολόγους που έχουν την εμπειρία στο υπερηχογράφημα κοίηση. Άρα, ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Λαμπουτάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση, για άλλη μια φορά για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε. Είναι λίγο ιδιαίτερη η σημερινή παρουσίαση, βλέποντας και τις άλλες που έχετε στο παρελθόν και στο πρόγραμμα στο μέλλον. Γι' αυτό και είναι περισσότερο, ας το πούμε έτσι, εγκυκλοπαιδική η φύση της και λιγότερο πρακτική, αν και έχει και κάποια πρακτικά στοιχεία μέσα. Έχετε δίκιο επίσης στο ότι τείνουν το υπερηχογράφημα στην κοίηση να το μονοπολίσουν στη χώρα μας, και αυτό το τονίζω γιατί σε άλλες χώρες είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, οι γυναικολόγοι. Και είναι η αλήθεια ότι πολλοί από αυτούς το κάνουν και ιδιαίτερα αξιόπιστα. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο ακτινολόγος δεν πρέπει να είναι σε θέση βασικά πράγματα να τα διαγνώσει ο ίδιος και όπως σωστά είπατε και σε μέρη τα οποία είναι περισσότερο απομακρυσμένα να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Επομένως, ουσιαστικά τα βασικά ερωτηματικά είναι δύο. Το ένα είναι αν μπορεί να το κάνει ο ακτινολόγος και το δεύτερο είναι αν πρέπει να το κάνει ο ακτινολόγος. Ό,τι μπορεί, μπορεί. Εφόσον έχει εκπαιδευτεί, μπορεί. Τώρα το αν πρέπει είναι μια πιο σύνθετη ερώτηση και έχει να κάνει, η απάντηση είναι απλή. Αν έχει εκπαιδευτεί, πρέπει να το κάνει. Αν δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν πρέπει να το κάνει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εξέταση, είναι μια σειρά από εξετάσεις, όπως θα δούμε και στην παρουσίασή μου, τα υπερηχογραφήματα στην κοίηση, με διάφορες βαθμίδες δυσκολίας. Σαφώς και ο ακτινολόγος που δεν έχει το θεωρητικό και το πρακτικό background δεν πρέπει να πάει στα πιο σύνθετα. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση, όπως και σε άλλα υπερηχογραφήματα, στενή συνεργασία με τον κλινικό γιατρό, εν προκειμένου με τον γυναικολόγο. Και από εκεί και πέρα είναι μια εξέταση η οποία έχει τις δυσκολίες της, είναι μια σειρά από εξετάσεις που έχουν τις δυσκολίες τους, δεν σημαίνει όμως ότι είναι απροσπέλαστης για τον ακτινολόγο. Μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο έχουμε και την εξής ιδιαιτερότητα, ότι στα δύο με ευτήρια τα οποία έχουμε εκτός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Βενιζελίου Νοσοκομείου, στα δύο ιδιαιτικά με ευτήρια τα υπερηχογραφήματα κοιήσεως
Στο μεν ένα τα κάνω εγώ, στο άλλο τα κάνει ένας άλλος συνάδελφος, επίσης ακτινολόγος. Βέβαια και οι δύο έχουμε εκπαιδευτεί στα υπερηχογραφήματα αυτά. Αυτά σαν εισαγωγή. Τώρα, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα να μοιραστώ την οθόνη μου. Φαντάζομαι ότι τώρα μπορείτε να τη δείτε full screen, ε? Με ακούτε? Πολύ καλά. Α, μπράβο. Ωραία. Και βλέπετε, είναι και full screen η οθόνη, ε? Ναι. Ωραία. Ωραία. Να επαναλάβω λοιπόν, λέγοντάς σας ότι η παρουσίαση σημερινή είναι μια κατά βάση εγκυκλοπαιδική παρουσίαση, είναι λίγο διαφορετική από τις παρουσιάσεις που έχετε στο πρόγραμμα. Θα δούμε κάποιες βασικές γνώσεις που αφορούν στην υπερηχογραφία της κύησης, με έμφαση ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο. Θα δούμε ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει κανείς για να κάνει υπερηχογραφήματα στην κύηση. Και τέλος, ελπίζω να αποτελέσει κίνητρο η παρούσα. Η συγκεκριμένη παρουσίαση για να ασχοληθούν περισσότεροι συνάδελφοι με το κομμάτι της υπερηχογραφίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως είπαμε και πριν, προκειμένου να μπορέσει κανείς να κάνει υπερηχογραφήματα στην κύηση, απαιτείται συγκεκριμένη εκπαίδευση, και θεωρητική και πρακτική. Οι μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με το υπερηχογράφημα της κύησης, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υπερήχων στην Ιατρική, η ISU, που είναι η εταιρεία των υπερήχων στη μευτική και γυναικολογία, το Βασιλικό Κολέγιο Μευτήρων και Γυναικολόγων της Μεγάλης Βρετανίας, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερήχων, το Fetal Medicine Foundation, το ίδρυμα αυτό το παγκοσμίως γνωστό που έχει επικεφαλής τον Κύπρο Νικολαίδη στην Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένες εκπαιδευτικές οδηγίες και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει κάποιος να, πληρεί προκειμένου να εκτελέσει υπερηχογραφήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, δεν χρειάζονται σπουδαία πράγματα. Αρκεί ένας real-time υπερηχογράφος, όπως αυτούς που χρησιμοποιούμε στην καθημέρα κλινική μας πράξη, και μία convex κεφαλή, σαν αυτές που χρησιμοποιούμε καθημερινά και στα υπερηχογραφήματα κοιλίας. Θα πρέπει όμως να είναι σε θέση να πάει και να κατεβάσει και λίγο ακόμα τα megahertz, προκειμένου να μπορεί να εξετάσει κανείς και περισσότερο παχύσαρκες εξεταζόμενες. Ιδιαίτερα για τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, όπως θα δούμε παρακάτω, απαραίτητο συμπλήρωμα είναι και η κολπική κεφαλή, επομένως θα πρέπει το μηχάνημά μας να διαθέτει και μια κολπική κεφαλή. Και τέλος, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και πλέον ζητείται σε καθημερινή βάση για τα υπερηχογραφήματα αυτά, είναι το να υπάρχει και το λογισμικό, αλλά και το hardware για να κάνει κανείς απεικόνηση 3 διαστάσεων και 4 διαστάσεων. Real time δηλαδή, απεικόνηση 3 διαστάσεων. Τώρα, ένα βασικό ερώτημα είναι πότε και πόσα υπερηχογραφήματα θα πρέπει να γίνονται στη διάρκεια της κύησης. Να πούμε γενικά ότι την κύηση τη χωρίζουμε σε 3 άνισα μεταξύ του τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο είναι από την ημέρα 0, η οποία ως ημέρα 0 θεωρείται η πρώτη ημέρα του τελευταίου κύκλου, μέχρι τις 13 εβδομάδες και 6 ημέρες, μέχρι τη 14η εβδομάδα. Το δεύτερο τρίμηνο ήθιστε να θεωρείται από τη 14η εβδομάδα μέχρι την 24η και από την 24η μέχρι το τέλος μιλάμε για το τρίτο τρίμηνο. Αδρά μπορεί κανείς να πει ότι κάνουμε ένα μεγάλο υπερηχογράφημα σε κάθε τρίμηνο. Στο πρώτο τρίμηνο την αυγενική διαφάνεια, το υπερηχογράφημα δηλαδή που γίνεται σε 11 με 14 εβδομάδες και βασικό στόχο έχει την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανομαλιών. Στο δεύτερο τρίμηνο κάνουμε το αναλυτικό υπερηχογράφημα.
μεταξύ 18 και 23, 24 εβδομάδων, και στο τρίτο τρίμηνο τον έλεγχο ανάπτυξης, αυτό που θα ακούσετε και σαν Doppler, βιοφυσικό προφίλ κτλ., το οποίο γίνεται συνήθως στις 30 με 32 εβδομάδες. Εδώ να προσθέσουμε και ένα υπερηχογράφημα στις πρώτες εβδομάδες της κοίησης, το οποίο ήθιστε να γίνεται προκειμένου να καθορίσει τη θέση της κοίησης, αν πρόκειται δηλαδή για ενδομήτριο κοίηση, και επιπλέον να δώσει κάποια βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να χρονολογήσουμε την κοίηση και να προγραμματίσουμε στη συνέχεια την εκτέλεση της αυγενικής διαφάνειας. Να ξεκινήσουμε να δούμε κάποια πράγματα από το υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου. Εδώ να σας πω ότι τα υπερηχογραφήματα αυτά συνήθως τα κάνουν γυναικολόγοι. Και συνήθως θα κάνουν γυναικολόγοι, γιατί είναι οι πρώτοι που υποδέχονται την έγκυο γυναίκα στο ιατρείο τους και σπάνια χρειάζονται την βοήθειά μας. Σπάνια χρειάζονται τη βοήθειά μας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υποψιάζονται εξομήτριο κοίηση, έκτοπη κοίηση ή αν θέλουν μία δεύτερη γνώμη. Η βασική στόχη του υπερηχογραφήματος στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης είναι καταρχήν να καθορίσει αν η κοίηση είναι βιώσιμη ή όχι. Αν η κοίηση προχωρά δηλαδή ή όχι. Εάν είναι πολύδημη κοίηση, να μετρήσει τους πλακούντες και έτσι να καθορίσει τη χωριονικότητα, αν είναι δηλαδή περισσότερα του ενός τα έμβρια. Να προσδιορίσει με ακρίβεια την ηλικία της κοίησης, προκειμένου να προγραμματίσει κανείς τις επόμενες εξετάσεις. Να ανιχνεύσει τυχόν εμβρυϊκές ανομαλίες, αν υπάρχουν. Βεβαίως, αν γίνεται στην κατάλληλη περίοδο, μεταξύ 45 και 84 χιλιοστών, δηλαδή μήκος του εμβρίου, ή μεταξύ 10ης και 14ης εβδομάδας, να μετρηθεί η αυγενική διαφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό συχνά το παραβλέπουμε και είναι λάθος, να ελέγξουμε συνολικότερα την ελάσσονα πίελο, τη μήτρα και τα εξαρτήματα, γιατί βλέπουμε καμιά φορά το φαινόμενο να ασχολείται κανείς με το έμβριο, δίπλα να υπάρχουν ένα σωρό πράγματα και να μην παίρνει άνθρωπος χαπάρι. Και τέλος, να διαγνώσει τυχόν προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είναι έγκυος τις πρώτες εβδομάδες και έρχεται στο ιατρείο μας με κολπική αιμόρρια. Κοιλιακό ή κολπικό υπερηχογράφημα. Η απάντηση είναι και τα δύο. Παρά το γεγονός ότι οι γυναικολόγοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το διακολπικό υπερηχογράφημα, εγώ προσωπικά σε κάθε περίπτωση πριν να κάνω κολπικό υπερηχογράφημα, κάνω κοιλιακό. Έχει λύσει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδέχεται να τα δεις με το κοιλιακό υπερηχογράφημα και να μην τα ανοιχνεύσεις με το κολπικό. Και ο λόγος ο απλός είναι ότι το κολπικό υπερηχογράφημα είναι ένα υπερηχογράφημα περιορισμένου πεδίου. Ενώ με το κοιλιακό έχεις μια καλύτερη άποψη της PL. Συνήθως τις πρώτες εβδομάδες, εκεί μέχρι την 8η εβδομάδα, χρειάζεται πάντα και το κολπικό υπερηχογράφημα, γιατί μπορεί κανείς καλύτερα να δει δομές που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι πολύ μικρές σε διαστάσεις. Μετά τις 8-9 εβδομάδες, πλέον το υπερηχογράφημα που κυρίως κάνουμε είναι το διακοιλιακό, με κάποιες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, είναι μια μήτρα σε οπίσθια κάμψη και δεν μπορούμε να μετρήσουμε διακοιλιακά την αυγενική διαφάνεια, μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε κολπικά. Ή μπορεί να θέλουμε να μετρήσουμε το μήκος του τραχύλου, το οποίο υποψαλιαζόμαστε ότι είναι μικρό, ή όταν έχουμε ένα χαίνοντα τράχυλο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το κολπικό υπερηχογράφημα για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει και άλλο ένα είδος υπερηχογραφήματος που εγώ οφείλω να ομολογήσω από το 2006 μέχρι σήμερα που κάνω με ευτικά υπερηχογραφήματα, το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά και είναι το ευηγικό υπερηχογράφημα. Είναι το υπερηχογράφημα δηλαδή στο οποίο χρησιμοποιούμε την κεφαλή της κοιλιάς, την convex κεφαλή, για να μπορέσουμε να δούμε τον τράχυλο και το κύημα σε περιπτώσεις που υπάρχει λόγος, όπως για παράδειγμα μια πιθανή λίμωξη, να μην κάνουμε διακοιλιακό υπερηχογράφημα. Εδώ, στο γράφημα αυτό, βλέπετε το timeline μιας κοίησης, μιας αρχόμενης κοίησης, τις πρώτες εβδομάδες. Βλέπετε ότι εκεί που λέει TER, σημαίνει τελευταία έμεινος ρίση, είναι η ημέρα 0. Η ημέρα 0 είναι η ημέρα από την οποία ξεκινούμε να χρονολογούμε μια κοίηση. Αυτομάτως δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ηλικία της κοίησης είναι διαφορετική από την εμβρυϊκή ηλικία, αφού η γονιμοποίηση και η όρεξη γίνεται περίπου στις 14 ημέρες σε έναν 28 κύκλο, σε ένα συνήθι κύκλο. Συνηθίζεται όμως, και αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται διεθνώς, να χρονολογούμε την κοίηση από την ημέρα 0 και ως ημέρα 0 χαρακτηρίζουμε την ημέρα της τελευταίας περίοδου. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που το κάνουμε αυτό πέρα από το κομμάτι του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς το πότε έγινε η σύλληψη και η ορυξία, και αυτός είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες σημειώνουν τις περιόδους τους. Οπότε την τελευταία περίοδο είναι πολύ πιο πιθανό να τη γνωρίζουν.
Από την ημέρα 0, λοιπόν, αν προχωρήσουμε και πάμε περίπου στις 14 ημέρες, τις δύο εβδομάδες δηλαδή από την, από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περίοδου, το τονίζω αυτό, την πρώτη ημέρα της τελευταίας περίοδου, όχι την τελευταία ημέρα που είδε η γυναίκα αίμα, αλλά την πρώτη ημέρα που είχε περίοδο, εκεί λοιπόν γύρω στις δύο εβδομάδες λαμβάνει χώρα η οριξία και ακολούθως η σύλληψη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τον κέρσορά μου στην οθόνη. Ορίστε. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται, ωραία. Ακολουθεί μια πορεία που βλέπετε εδώ πέρα προς τη μήτρα και γύρω στις 8-9 μέρες μετά από την ημερομηνία της οριξίας ακολουθεί η εμφύτευση της βλαστοκίστης πλέον στο ενδομήτριο, το οποίο έχει υποστεί τη δράση της προγεστερόνης και πλέον ονομάζεται φθαρτός, το σημείο στο οποίο πηγαίνει και προσκολάται, εμφυτεύεται η βλαστοκίστη. Κάπου στη φάση αυτή ξεκινά να παράγεται και η χωριακή γονιδοτροφίνη. Γι' αυτό και τα τεστ της κύησης εκεί προς το τέλος της αναμενόμενης περίοδου ξεκινούν να ανοιχνεύουν την κύηση. Μέχρι τη φάση αυτή δεν είμαστε σε θέση υπερηχογραφικά να βοηθήσουμε σε κάτι ή να δώσουμε περαιτέρω στοιχεία. Λίγο μετά, εκεί στις 4,5 εβδομάδες, έχουμε το πρώτο στοιχείο ανάμεσα στις 4 και 5 εβδομάδες, το οποίο θα δούμε σε μία αρχόμενη κύηση. Και είναι ο σάκος κύησης. Ο σάκος κύησης, λοιπόν, είναι το πρώτο υπερηχογραφικό έβριμα της κύησης και γίνεται ορατό ανάμεσα στις 4,5 και 5 εβδομάδες. Όπως θα δούμε παρακάτω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσουμε την ηλικία της κύησης και λέμε ότι μεγαλώνει περίπου ένα χιλιοστό, 0,9 χιλιοστά περίπου ένα ημέρα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε και να γνωρίζουμε, και αυτό για να μπορούμε να διαφοροδιαγνώσουμε ένα σάκο κύησης από ένα ψευδοσάκο κύησης, μια ψευδή εικόνα, δηλαδή μια συλλογή υγρού, την οποία παρατηρούμε στις εξωμήτριες κοιήσεις, είναι ότι, δείτε εδώ, αυτή είναι η ενδομητρική κοιλότητα, ο σάκος δεν βρίσκεται μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα, αλλά η βλαστοκίστη έχει εμφυτευθεί μέσα στο ενδομήτριο, είναι έκεντρος δηλαδή. Εδώ είναι η ενδομητρική κοιλότητα και αυτός είναι ο σάκος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο και μας βοηθά να τον ξεχωρίσουμε από τον αδόκιμο όρο ψευδοσάκος κύησης, που ο ψευδοσάκος κύησης στην έκτοπη κύηση είναι απλά μια μικρή συλλογή υγρού μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα, στο κέντρο της ενδομητρικής κοιλότητας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο φθαρτός γύρω-γύρω από το σάκο παχύνεται, οπότε ουσιαστικά βλέπουμε και ένα παχύ τείχωμα μέσα στο ενδομήτριο, πέρα από το ενδομήτριο, το οποίο περιβάλλει τον σάκο κύησης. Δείτε εδώ πόσο ωραία φαίνεται στα σχήματα. Ο σάκος κύησης, ο οποίος έχει εμφυτευθεί μέσα στο ενδομήτριο και όχι μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα. Το ίδιο φαίνεται και εδώ, δείτε, αυτή είναι η ενδομητρική κοιλότητα. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στον φθαρτό ο σάκος κύησης, έκτοπα, όχι στο κέντρο, όχι έκτοπα, θέλω να πω όχι κεντρικά, αλλά σε πλάγια θέση, μέσα στο φθαρτό και όπως είπαμε περιβάλλεται από αντίδραση φθαρτού. Εδώ δείτε ένα παχυσμένο ενδομήτριο, αυτή είναι η χαρακτηριστική εικόνα του ψευδοσάκου κύησης, που είναι ακριβώς μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα, αυτό είναι το ενδομήτριο, αυτή εδώ είναι η κοιλότητα και είναι μία μικρή συλλογή υγρού μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα σε μία περίπτωση εξωμητρίου κύησεως. Η μέση διάμετρος του σάκου, την οποία τη μετράμε πολύ εύκολα κάνοντας μία σάρωση σε δύο επίπεδα, προσθέτοντας τις τρεις διαμέτρους και διαιρώντας τη δια του τρία, είναι ένας πολύ αξιόπιστος δείκτης για τις πρώτες εβδομάδες, εκεί μέχρι τις 6,5-8 εβδομάδες. Από τη στιγμή όμως που θα μπορέσουμε να δούμε τον εμβρυϊκό πόλο, πλέον ως δείκτης της ηλικίας της κύησης χρησιμοποιεί το εμβρυϊκός πόλος και όχι ο σάκος της κύησης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι διακοιλιακά, αν δούμε ένα σάκο κύησης ο οποίος είναι πάνω από 25 χιλιοστά και μέσα δεν διακρίνουμε ευρυϊκό πόλο, η εικόνα είναι πολύ ύποπτη για παλίνδρομη κύηση. Είναι σχεδόν βέβαιη η παλίνδρομη κύηση. Ενώ όταν είναι μέχρι τα 25 χιλιοστά, αλλά πάνω από 16-17 χιλιοστά και δεν υπάρχει έμβριο, σίγουρα σε κάθε περίπτωση θέλει παρακολούθηση, γιατί και αυτή η εικόνα είναι ύποπτη. Αμέσως μετά το σάκο κύησης εμφανίζεται ο λεκυθικός ασκός και μάλιστα ο δευτερογενής λεκυθικός ασκός, γιατί πριν από αυτόν έχει προκύψει ο πρωτογενής λεκυθικός ασκός, ο οποίος έχει απορροφηθεί και ο οποίος δεν είναι ορατός περιχογραφικά. Ο λεκυθικός ασκός είναι η πρώτη δομή που απεικονίζεται μέσα στο σάκο κύησης.
Όταν δούμε λοιπόν αυτή τη συλλογή υγρού με την αντίδραση φθαρτού και δούμε και το λακκηθικό ασκό, τότε είμαστε σίγουροι 100% ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα σάκος κύλησης. Απεικονίζεται γύρω στις 5 με 5,5 εβδομάδες, όταν ο σάκος έχει μια διάμετρο περίπου 5 με 6 χιλιοστά. Ο λακκηθικός ασκός μεγαλώνει και αυξάνεται μέχρι τα 6 χιλιοστά στις 12 εβδομάδες, συνδέεται με το έμβριο με τον ομφαλομεσεντερικό πόρο, που είναι αυτός εδώ, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας πολύ μικρός λακκηθικός ασκός σε προχωρημένη εβδομάδα ή ένας μεγάλος λακκηθικός ασκός μετά την ένατη εβδομάδα θα πρέπει να μας προβληματίσει επίσης για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της συγκεκριμένης κύησης. Μετά το λακκηθικό ασκό, η επόμενη δομή που εμφανίζεται είναι η αμμιακή κοιλότητα. Αυτή εμφανίζεται στις 5,5 εβδομάδες παράλληλα συνήθως με τον εμβρυϊκό πόλο, περιέχει διαυγές υγρό, όπως βλέπετε. Δεν μπορώ, ναι. Ωραία. Περιέχει διαυγές υγρό και ουσιαστικά διαχωρίζει το έμβριο, διαχωρίζει το περιεχόμενό του από το γύρο περιεχόμενο, στο οποίο εντοπίζεται, βλέπετε εδώ, και ο λακκηθικός ασκός στη συγκεκριμένη εικόνα. Ο εμβρυϊκός πόλος, ο οποίος είναι το επόμενο στοιχείο και εμφανίζεται παράλληλα με τον αμμιακό σάκο, απεικονίζεται περίπου στις 5 με 6 εβδομάδες διακολπικά και το μήκος, το CRL, το crown to ramp length, όπως θα δούμε παρακάτω, αυξάνεται κατά ένα χιλιοστό περίπου την ημέρα. Λίγο μετά, αφού θα δούμε τον εμβρυϊκό πόλο, εμφανίζεται και η καρδιακή λειτουργία. Κολπικά μπορεί να μην ανοιχνεύεται όταν το CRL είναι μικρότερο των 5 χιλιοστών. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, αν δούμε δηλαδή ένα εμβρυϊκό πόλο μικρότερο από 5 χιλιοστά και δεν δούμε καρδιακή λειτουργία, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι να επαναλάβουμε το υπερηχογράφημά μας μετά από μερικές ημέρες για να επιβεβαιώσουμε ότι η κύηση είναι βιώσιμη και προχωρά κανονικά. Η δε καρδιακή λειτουργία, όπως θα δείτε εδώ, αυξάνεται σταδιακά και ακολούθως πέφτει λίγο εκεί μετά την ένατη εβδομάδα. Την συγκεκριμένη διαφάνεια, που είναι μια πολύ ωραία διαφάνεια που συνοψίζει τα παραπάνω τα οποία είπαμε, την έβαλα επειδή ξέρω ότι προβάλλονται οι ομιλίες μετά, μπορεί να είναι προσβάσιμη από τον καθένα, για να δει τα βασικά milestones, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελέγχουμε και εντοπίζουμε υπερηχογραφικά κατά τη διάρκεια μιας αρχόμενης κύησης. Τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία που καλό είναι να τα έχει κανείς στην επιφάνεια εργασίας του ή στον τοίχο του, γιατί δεν θα τα χρειαστεί συχνά και βέβαια κάτι που δεν χρησιμοποιείς συχνά το ξεχνάς. Όπως σας είπα, την ερχόμενη κύηση συνήθως τη διαχειρίζονται οι ίδιοι γυναικολόγοι και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έρχονται οι εξετάσεις σε εμάς. Τώρα, μετά τις 6,5 εβδομάδες, όταν πλέον έχει εμφανιστεί ο εμβρυϊκός πόλος, το crown to ramp length, ο κεφαλογλουτιαίος δείκτης, το κεφαλογλουτιαίο μήκος, το μήκος του εμβρύου δηλαδή, από το κεφάλι μέχρι το γλουτό, είναι ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος δείκτης για την εκτίμηση της εμβρυϊκής ηλικίας. Η ακρίβεια τώρα του υπολογισμού της εμβρυϊκής ηλικίας είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο πίσω πάμε στην κύηση. Ειδικά στο τρίτο τρίμηνο, βλέπετε ότι η διαφορά στις μετρήσεις μας μπορεί να είναι μέχρι και συν πλην 3-4 εβδομάδες. Και ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι ότι ειδικά στο τρίτο τρίμηνο έχει αρχίσει πλέον να λέγεται, να είναι ορατό αυτό που ονομάζουμε βιολογική μεταβλητότητα. Βλέπουμε δύο έμβρια, δύο νεογνά, το ένα γεννιέται 2,5 κιλά, το άλλο γεννιέται 5 κιλά και είναι και τα δύο απόλυτα φυσιολογικά. Επομένως, στο τρίτο τρίμηνο είναι πολύ δύσκολο να τα βάλει κανείς όλα τα έμβρια στον ίδιο σάκο και να έχει μια πολύ αξιόπιστη μέτρηση. Επομένως, όσο πάμε πιο πίσω στην κύηση, στην αρχή της κύησης, τόσο πιο ακριβείς είναι οι μετρήσεις μας. Αυτά αφορούν τις κύησεις οι οποίες θα προχωρήσουν ομαλά και θα πάνε κανονικά στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα. Ευτυχώς δεν είναι συχνά. Το πρώτο είναι το πώς θα καθορίσουμε αν μια κύηση είναι βιώσιμη, αν προχωρά δηλαδή κανονικά ή αν υπάρχουν σημεία τέτοια τα οποία θα μας προσανατολίσουν στο να υποψιαστούμε ότι μπορεί κάτι να μην πάει καλά στην πορεία και να χρειαστεί να το παρακολουθήσουμε. Ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να έρθει σε εμάς είναι το ερώτημα της έκτοπης, της εξομήτριας κύησης, το οποίο μπορεί να έρθει μια γυναίκα στα ΤΕΠ, ας πούμε, με κοιλιακό άλγος και να δούμε ένα τεστ, μια χωριακή γονιδοτροφήνη υψηλή και να τεθεί το ερώτημα της έκτοπης κύησης. Ακόμα χειρότερα, η κύηση σε άγνωστη θέση, μια κύηση δηλαδή της οποίας τη θέση δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Και τέλος η τροφοβλαστική νόσο για την οποία δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τι ονομάζουμε έλεγχο βιωσιμότητας.
Όταν κάνουμε ένα υπερηχογράφημα και δούμε ένα μικρό σάκο, ένα σάκο που είναι μικρότερο σε διαστάσεις από τις διαστάσεις που θα θέλαμε να έχει με βάση τα όσα είπαμε μέχρι τώρα για να δούμε το λεκυθικό ασκό ή το έμβριο, ή όταν έχουμε ένα πολύ μικρό εμβρυϊκό πόλο στον οποίο δεν ανοιχνεύουμε καρδιακή λειτουργία και ο οποίος είναι κάτω από τον ιδό ανάδειξη της καρδιακής λειτουργίας, αντιλαμβάνεστε ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν η κοίηση αυτή προχωρά κανονικά ή αν υπάρχουν προβλήματα. Επομένως, η λύση είναι να επαναλάβουμε το υπερηχογράφημα. Τα στοιχεία αυτά τα προσπερνάω, μένω στο ρισκάν. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κλινικό πρόβλημα, μπορούμε ασφαλέστατα να πούμε στη γυναίκα να ξαναέρθει σε μία εβδομάδα και να επανελέγξουμε τα ευρήματά μας για να είμαστε σίγουροι ότι η κοίηση προχωράει. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε πριν, θα πρέπει να μας προβληματίσει ενίοτε να βάλει και τη διάγνωση της παλίνδρομης κοίησης, η μέση διάμετρο σάκου πάνω από 25 χιλιοστά και το CRL μεγαλύτερο των 7 χιλιοστών χωρίς να ανοιχνεύεται καρδιακή λειτουργία και να μας θέσει ερωτηματικά η μέση διάμετρο σάκου όταν είναι μεταξύ 16 και 24 χιλιοστών και δεν υπάρχει έμβριο και η βραδία καρδιακή συχνότητα τις πρώτες εβδομάδες της κοίησης. Το γράφημα αυτό το βάζω για τον ίδιο λόγο που βάλαμε και το παρακάτω, είναι από αυτά που καλό είναι να έχει κανείς μαζί του. Και προχωρούμε στην έκτοπη κοίηση. Τι σημαίνει έκτοπη κοίηση, ελληνική λέξη. Κοίηση που δεν είναι στον τόπο που θα έπρεπε να βρίσκεται. Λέγεται και εξομήτριος κοίηση, γιατί ακριβώς είναι η κοίηση η οποία έχει εμφυτευθεί έξω από την κοιλότητα της μήτρας, έξω από εκεί που θα έπρεπε να έχει εμφυτευθεί. Στον πίνακα αυτό βλέπετε ουσιαστικά και την ταξινόμηση των έκτοπων κοιήσεων, των εξομήτριων κοιήσεων. Αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία πάνω από 95% εντοπίζεται μέσα στον οαγωγό. Επομένως αυτή είναι η περιοχή την οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε όταν κάνουμε υπερηχογράφημα για να εντοπίσουμε μια ενδεχόμενη εξομήτριο κοίηση. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν μένει το 95% των εξομήτριων κοιήσεων βρίσκεται στον οαγωγό, το υπόλοιπο 5% όμως είναι συνήθως αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα. Αυτό που συνδέει την κατάσταση αυτή με αυξημένη νοσηρότητα, ενίοτε και θνησιμότητα. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει και η ετερότοπη κοίηση, που τι σημαίνει. Σημαίνει να έχουμε παράλληλα μία ενδομήτριο κοίηση και μία έκτοπη κοίηση. Δεν είναι συχνό, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Παράγοντες κινδύνου, ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στους αγωγούς, ιστορικό προηγούμενης έκτοπης κοίησης, παρουσία ενδομητρικού σπειράματος και ιστορικό υπογονιμότητας. Το πρόβλημα με τις εξομήτριες κοίησης είναι ότι μόνο ένα 50% θα έρθει με την κλασική κλινική εικόνα, η οποία πια είναι αμινόρια με θετική δοκιμασία κοίησης, πόνο και κολπική αιμόρρια. Η κλινική εικόνα λοιπόν είναι μη ειδική και όχι ευαίσθητη. Εμφανίζεται στο λιγότερο από 50%. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν έχουμε μία χωριακή γονατοτροφήνη η οποία υπερβαίνει τις 1500-1800 μονάδες και δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ενδομήτριο σάκο κοίησης, θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να τίθεται το ερώτημα της εξομήτριας κοίησης. Διαγνωστικά, το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουμε, έχοντας υπόψη μας αυτά τα οποία ήδη αναφέραμε, το πότε εμφανίζεται δηλαδή η κάθε δομή, είναι να βρούμε τον σάκο της κοίησης, να δούμε αν είναι ενδομήτριος. Εάν είναι ενδομήτριος, ας πούμε αποκλείουμε την εξομήτρια, θα πρέπει όμως, όπως είπαμε, να δούμε και τα παραμήτρια για την εξαιρετικά σπάνια περίπτωση ετερότοπης κοίησης. Θυμίζω το σάκο κοίησης, ο οποίος δεν βρίσκεται στο κέντρο, αλλά στο πλάι της ενδομητρικής κοιλότητας, μέσα στο φθαρτό, περιβάλλεται από αντίδραση φθαρτού και έχει αυτή τη χαρακτηριστική υπερηχογραφική εικόνα που βλέπετε εδώ. Σε αντίθεση, ο ψευδοσάκος της κοίησης είναι μια μικρή συλλογή υγρού που βρίσκεται μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα και εδώ η εικόνα που βλέπετε είναι ένα άλλο εύρημα το οποίο μπορεί να έχει κανείς σε μια εξομήτριο κοίηση, όπου βλέπει ένα διατεταμένο ενδομήτριο το οποίο περιέχει αίμα. Ένα άλλο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουμε είναι αν υπάρχει υγρό στο δουγλάσιο. Γιατί πολλές φορές μια εξομήτριος κοίηση μπορεί να συνδέεται και μάλιστα μια ρήξη εξομητρίου κοίησεως με την παρουσία αιματηρού υγρού στο δουγλάσιο ή και στους άλλους περιτοναϊκούς χώρους. Μεγάλη προσοχή όταν διαγνώσκουμε τον σάκο μιας εξομήτριας κοίησης να μην τον μπερδέψουμε με το οχρό σωμάτιο της κοίησης. Δείτε εδώ το σχήμα, αυτή είναι η εξομήτριος κοίηση και εδώ είναι το οχρό σωμάτιο. Και θα μου πείτε πώς θα το διαφοροδιαγνώσουμε. Καταρχήν, το οχρό σωμάτιο βρίσκεται μέσα στην οθήκη. Ενώ, όπως είπαμε, η εξομήτριος κοίηση βρίσκεται συνήθως στον οαγωγό. Το οχρό σωμάτιο περιβάλλεται από οθηκικό ίστρο, έχει λιγότερο ηχογενές στίχωμα, φαίνεται ξεκάθαρα εδώ
από ότι το ενδομήτριο, αλλά και από ότι ο σάκος της κύησης. Και ένα βασικό στοιχείο, θα σας δείξω ένα βίντεο μετά, είναι ότι μετακινείται στην πίεση με τον ηχοβολέα μαζί με την οοθήκη. Ενώ αντίθετα, ο σάκος ο εξομήτριος θα μετακινείται χώρια από την οοθήκη. Επίσης, βρίσκεται τις περισσότερες φορές από την πλευρά του έκτοπου σάκου. Και είναι λογικό, καθότι ο εξομήτριος γίνεται από την πλευρά που γίνεται η ορυξία. Επομένως, το χρώσο μάτιο θα βρίσκεται από την πλευρά που έγινε η ορυξία, γιατί είναι αυτό το οποίο μένει μετά την ορυξία και υποστηρίζει ορμονικά την κύηση μέχρι ότου αναλάβει ο πλακούντας. Εδώ είναι ένα ωραίο pictorial review, το οποίο είναι λίγο παλιό, αλλά έχει πολύ ωραίες εικόνες. Δείτε εδώ, εδώ είναι μια διάμεση κύηση από τις πιο δύσκολες εξομήτριες κύησης. Εδώ είναι ο σάκος της κύησης και εδώ είναι η μήτρα. Η διάμεση κύηση είναι η κύηση η οποία συμβαίνει στο τμήμα του αγωγού, το οποίο βρίσκεται μέσα στο μυομήτριο, εκεί που εκβάλλει δηλαδή ο αγωγός στη μήτρα. Ένα άλλο παράδειγμα, διακολπικό υπερηχογράφημα, αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο τράχυλος και βλέπετε ότι υπάρχει ένας σάκος κύησης στην περιοχή του τραχύλου. Άρα εδώ έχουμε μία τραχυλική εκτοπική κύηση. Άλλο παράδειγμα, εδώ έχουμε μία μήτρα σε οπίσθια κάμψη, κολπικό υπερηχογράφημα, γι' αυτό πάει προς τα πίσω. Εδώ κάπου είναι ο τράχυλος και δείτε εδώ η γυναίκα αυτή έχει κάνει κεσαρική τομή και ο σάκος βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή της κεσαρικής τομής. Και τέλος, εδώ έχουμε μία πιο τυπική ας πούμε, περίπτωση, έχουμε την οοθήκη, δείτε εδώ το χρώσο μάτιο και ακριβώς δίπλα βρίσκεται ο σάκος της εξομήτριας κύησης. Και αυτό είναι το βίντεο το οποίο σας είπα, όπου βλέπουμε εδώ πέρα την οοθήκη, αυτό είναι το χρώσο μάτιο και δείτε εδώ τον σάκο της έκτοπης κύησης, ότι με την πίεση η οθήκη παραμένει σταθερή, ενώ αυτός μετακινείται ανεξάρτητα από την οθήκη. Κλείνω με αυτό την αρχόμενη κύηση, το πρώτο κομμάτι, και πάμε να συνεχίσουμε με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι, το οποίο αφορά τη χρωμοσωμική διαλογή, τον έλεγχο δηλαδή για χρωμοσωμικές ανομαλίες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που μια γυναίκα θα μείνει έγκυος, έχει κάποιες πιθανότητες το έμβριο το οποίο φέρει να πάσχει από σύνδρομο Down. Γνωρίζουμε επίσης ότι μετά την ηλικία των 35 ετών, η πιθανότητα αυτή αρχίζει και αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ μέχρι τότε η καμπύλη είναι λίγο πιο flat. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 12 εβδομάδες, για παράδειγμα, η πιθανότητα να φέρει μια γυναίκα ένα έμβριο με σύνδρομο Down είναι 1 στις 250. Αντίθετα, μια γυναίκα 35 ετών. Αντίθετα, για μια γυναίκα 40 ετών είναι 1 στις 70. Και θα παρατηρήσετε, εδώ είναι η τελική έκβαση της κύησης και εδώ είναι η πιθανότητα στο πρώτο τρίμηνο, ότι αυτές είναι διαφορετικές και μάλιστα ότι η πιθανότητα εδώ, στην τελική έκβαση, είναι μικρότερη από την πιθανότητα στο πρώτο τρίμηνο. Ο λόγος είναι ότι πολλές από τις κυήσεις με σύνδρομο Down, στην πορεία, λόγω του ότι συνοδεύονται από διάφορα προβλήματα, δεν προχωρούν από μόνες τους. Κάπου δηλαδή τερματίζεται η κύηση από μόνη της. Γι' αυτό η πιθανότητα είναι μικρότερη στην τελική έκβαση από ότι στο πρώτο τρίμηνο. Πριν από μερικές δεκαετίες, εκεί στο 1970, όταν πρωτοάρχισε το ενδιαφέρον για τις χρωμοσωμικές ανομαλίες, ως βασικός τρόπος διαλογής χρησιμοποιήθηκε η μητρική ηλικία. Στις γυναίκες δηλαδή, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες των 35 ετών, κάνανε αμνιοπαρακέντηση, κάναν παρεμβατικές πράξεις για να δούνε αν τα έμβρια πάσχουν από κάποια χρωμοσωμική ανομαλία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αφενός η ανιχνευσιμότητα ήταν χαμηλή, μιλάμε τώρα για το 30%, και επιπλέον το 1970 μόνο ένα 5% των κυήσεων αφορούσαν γυναίκες μεγαλύτερες των 35 ετών. Αντίθετα, 30 χρόνια αργότερα, το 2000, οι γυναίκες μεγαλύτερες των 35 ετών που κυοφορούσαν ήταν το 20% των κυήσεων και προφανώς σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Η δε ανιχνευσιμότητα παρέμενε χαμηλή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στο 20% των κυήσεων αναγκαζόμαστε να κάνουμε παρεμβατικές μεθόδους, άρα σε ένα μεγάλο ποσοστό των κυήσεων, και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι οι παρεμβατικές μέθοδοι συνοδεύονται και από προβλήματα, το βασικότερο των οποίων μπορεί να είναι η διακοπή της κύησης. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας διαφορετικός τρόπος για να μπορέσει κανείς να ανιχνεύσει τα έμβρια με σύνδρομο Down, χωρίς να υποβάλει μια γυναίκα σε μια παρεμβατική δοκιμασία. Αυτός δεν είναι άλλος από την μέτρηση του πάχους της αυγενικής διαφάνειας. Αυτό ξεκίνησε, η διαλογή δηλαδή, ξεκίνησε από μια φαινοτυπική παρατήρηση. Την παρατήρηση δηλαδή ότι οι άνθρωποι με σύνδρομο Down, αν τους παρατηρήσουμε, έχουν παχύ αυγένεια.
Έτσι βλέπουμε την πορεία σε ό,τι αφορά την ανίχνευση των εμβρίων με σύνδρομο Down και από το 30% ανιχνευσιμότητα με τη μητρική ηλικία πήγαμε στο 50-70% χρησιμοποιώντας ως δείκτες ανίχνευσης τη μητρική ηλικία και τους βιοχημικούς δείκτες 15-18 εβδομάδες. Είναι το αλφα τεστ το οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε η αυγενική διαφάνεια. Αργότερα στη μητρική ηλικία προσθέθηκε η αυγενική διαφάνεια και φτάσαμε στο 70-80%. Στην αυγενική διαφάνεια και στη μητρική ηλικία προσθέθηκαν οι ορολογικοί δείκτες, το ελεύθερο πλάσμα της β' κοριακής γονατοτροφίνης και το ΠΑΠΕΙ και φτάσαμε στο 85-90%. Προσθέτοντας το ρινικό ωστόσο στην αυγενική διαφάνεια και στη μητρική ηλικία φτάνουμε το 90% και βάζοντας τα όλα μαζί, μητρική ηλικία, αυγενική διαφάνεια, ρινικό ωστό, ορολογικοί δείκτες, φτάνουμε στο 95% ανίχνευση των εμβρίων με σύνδρομο Down στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Εάν σε αυτό τώρα προσθέσουμε και τους δείκτες που μπορεί να έχουμε στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης, τότε η ανιχνευτική ικανότητα φτάνει περίπου στο 100%. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να υποβάλουμε τη γυναίκα σε παρεμβατικές δοκιμασίες. Ο λόγος που επιλέγουμε τις 11 με 14 εβδομάδες είναι ο εξής. Επιλέγουμε σαν κατόφλι τις 11 εβδομάδες, γιατί στις 11 εβδομάδες, αν δούμε μια αυξημένη αυγενική διαφάνεια, έχουμε τη δυνατότητα να την προσεγγίσουμε διαγνωστικά κάνοντας λήψη τροφοβλάστης. Και παράλληλα, στις 11 εβδομάδες μπορεί κανείς ήδη να διαγνώσει κάποιες χρωμοσωμικές ανομαλίες, ενώ τις 14 εβδομάδες, γιατί είναι το τέλος του πρώτου τριμήνου, επομένως θέλουμε να έχουμε τελειώσει με το κομμάτι αυτό πριν το δεύτερο τρίμηνο. Επίσης, μετά τις 13 εβδομάδες, πολλές φορές όταν είναι αυξημένη η αυγενική διαφάνεια, αρχίζει να μαζεύει, οπότε δεν θα μπορούμε να τη διαγνώσουμε. Και τέλος, η θέση του εμβρίου στις εβδομάδες αυτές είναι καλύτερη και μπορούμε αξιόπιστα να κάνουμε την μέτρησή μας. Μια υψηλή αυγενική διαφάνεια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το έμβριο έχει παθολογία. Όσο μεγαλύτερη είναι όμως, όπως βλέπετε και στο γράφημα από δίπλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για χρωμοσωμικές ανομαλίες, αυτόματο εμβρυϊκό θάνατο ή μείζονες ανομαλίες. Και επειδή θα με ρωτήσετε ποια είναι οι φυσιολογικές και φυσιολογικές τιμές της αυγενικής διαφάνειας, οι τιμές της αυγενικής διαφάνειας εξαρτώνται από την ηλικία κύησης στην οποία αναφερόμαστε. Η 95η εκατοστία θέση ανεξάρτητα της ηλικίας κύησης είναι τα 3,5 χιλιοστά. Συνεχίζω αναφέροντάς σας απλά ότι πρόσφατα έχει προσθεθεί ένα μεγάλο όπλο στον προγεννητικό έλεγχο και αυτό είναι το NIPT, είναι το Non-Invasive Prenatal Testing, είναι ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος, είναι δηλαδή ανίχνευση στο αίμα της μητέρας ελεύθερου εμβρυϊκού DNA, οπότε πάνω σε αυτό μπορεί να γίνει η ανάλυση και ο έλεγχος αυτός μας χρησιμεύει ιδιαίτερα εδώ, σε αυτή την ομάδα, στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου, στην ομάδα δηλαδή όπου το ρίσκο μας βγαίνει καλό μεν, αλλά όχι τόσο καλό όσο θα το θέλαμε για να χαρακτηρίσουμε μία κύηση ως χαμηλού κινδύνου. Όταν βρούμε μια αυξημένη αυγενική διαφάνεια, όπως είναι στην περίπτωση αυτή, τότε υπάρχει συγκεκριμένος αλγόριθμος τον οποίο ακολουθούμε. Στο πρώτο τρίμηνο δηλαδή συνιστούμε να γίνεται έλεγχος καριοτυπικός, κυρίως με τη λήψη της τροφοβλάστης. Αν αυτός είναι φυσιολογικός και δεν βρεθεί κάτι από τον ατομικό έλεγχο στη φάση αυτή, συνιστούμε να γίνεται νωρίς στις αρχές του δευτέρου τριμήνου, εκεί 14 με 16 εβδομάδες ανατομικός έλεγχος και εξειδικευμένο ηχοκαρδιογράφημα. Εάν και αυτά είναι φυσιολογικά, τότε που κάνουμε το β' επίπεδο στις 20-22 εβδομάδες, γίνεται παράλληλα ξανά εξειδικευμένος ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος και αφού περάσουμε όλο αυτό το καταράκτη και φτάσουμε στο δεύτερο τρίμηνο, μπορούμε πλέον να καθησυχάσουμε τους γονείς ότι η πιθανότητα του να είναι το έμβριο μια χαρά και να μην έχει προβλήματα είναι αρκετά σημαντική. Εδώ, αυτή είναι από μια δική μου μέτρηση, βλέπετε, παίρνουμε μια μέση οβελιαία τομή για να μετρήσουμε την αυγενική διαφάνεια. Εδώ θα δείτε πόσο ωραία φαίνεται η τέταρτη κοιλία πίσω και η τρίτη κοιλία. Το ρινικό οστό, αυτή που βλέπετε είναι η άνω γνάθος και η κάτω γνάθος. Και εδώ είναι η μέτρηση της αυγενικής διαφάνειας, η οποία θα πρέπει να γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, όπως δείχνει εδώ το γράφημα σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση των calipers, ούτως ώστε να είναι σωστό το αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω ότι προκειμένου να κάνουμε αυγενική διαφάνεια θα πρέπει το έμβριο να είναι από 11 έως 13 και 6, 14 εβδομάδες, μήκους 45 έως 84 χιλιοστών. Κλείνουμε με το πρώτο τρίμηνο και πάμε εν συντομία να δούμε κάποια πράγματα στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης. Η Αμερικανική Εταιρεία Υπερήχων στην Ιατρική χωρίζει τις εξετάσεις της κύησης, σε αυτές δεν περιλαμβάνουμε τις εξετάσεις στο πρώτο τρίμηνο, σε εξετάσεις τριών ειδών.
Η πρώτη είναι η βασική εξέταση, η οποία συμπεριλαμβάνει την εξέταση της θέσης του εμβρίου, του όγκου του αμνιακού υγρού, της καρδιακής λειτουργίας, της θέσης του πλακούντα, την εμβρυϊκή βιομετρία και ανατομία στις 18, σε έμβριο μεγαλύτερο των 18 εβδομάδων και τον έλεγχο του τραχύλου της μήτρας και των εξαρτημάτων. Ουσιαστικά δηλαδή συμπεριλαμβάνει το β' επίπεδο, το ανατομικό υπερηχογράφημα στο δεύτερο τρίμηνο και τον έλεγχο ανάπτυξης, αυτό που έχει καθιερωθεί να λέμε Doppler, στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. Είναι η περιορισμένη εξέταση, η οποία δεν υποκαθιστά τη βασική, αλλά γίνεται μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα να εξεταστεί η βιωσιμότητα του εμβρίου σε περίπτωση αιμορραγίας ή η θέση του όταν επίκειται το κυτός. Και τέλος, είναι η στοχευμένη εξέταση, η εξειδικευμένη εξέταση που αναφέρεται σε εξετάσεις όπως είναι για παράδειγμα ο εξειδικευμένος ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος. Εδώ θα σας δείξω ουσιαστικά ένα β' επίπεδο, ένα υπερηχογράφημα σχετικά πρόσφατο, για να δείτε αδρά, υπάρχουν και άλλες εικόνες, έτσι θα δείτε τις βασικές εικόνες από μια τέτοια εξέταση. Την ηλικία του εμβρίου την προσδιορίζουμε στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο, με τον τρόπο που βλέπετε. Έχουμε μετρήσει δηλαδή την αμφιβρεγματική διάμετρο, την απόσταση από τον ένα κρόταφο στον άλλο, την μέτωπο ηνιακή διάμετρο και την περίμετρο της κεφαλής στο επίπεδο των πλαγίων κοιλιών. Αυτή η κοιλία που βλέπετε εδώ είναι η κοιλία του διαφανούς διαφράγματος και εδώ στο κέντρο σχισμοειδής φαίνεται η τρίτη κοιλία. Εδώ είναι η μέτρηση της περιμέτρου της κοιλιάς σε μια εγκάρσια διατομή της κοιλίας. Ο μαύρος σχηματισμός που φαίνεται εδώ, ο υποηχογενής σχηματισμός είναι το στομάχι και εδώ φαίνεται η πηλαία φλέβα. Πίσω είναι η σπονδυλική στήλη, μπροστά είναι το πρόσθιο κοιλιακό τείχομα. Η μέτρηση του μήκους του μυριαίου οστού. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές μετρήσεις με τις οποίες καθορίζουμε την ηλικία κύησης. Αμφιβρεγματική διάμετρος, περίμετρος κεφαλής, περίμετρος κοιλιάς και μήκος μυριαίου οστού. Και συνεχίζω παρακάτω. Εδώ είναι οι τέσσερις καρδιακές κοιλότητες. Αριστερή κοιλία, δεξιά κοιλία, δεξιός κόλπος, αριστερός κόλπος. Εδώ μάλιστα, αν δείτε, φαίνεται και η εκβολή των πνευμονικών φλεβών στον αριστερό κόλπο. Και εδώ είναι η αορτή, η θωρακική αορτή. Και δείτε εδώ πώς ωραία φαίνεται η πλήρωση των κοιλιών και ο πλήρης διαχωρισμός τους από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Δείτε εδώ τις πνευμονικές φλέβες. Και αυτό εδώ είναι το μέσο κολπικό τρίμα, το οποίο, όπως ξέρετε, κλείνει αμέσως μετά το τοκετό. Τα μεγάλα αγγεία, πνευμονική αρτηρία, αορτή και άνω κύλι φλέβα, ορθόδρομη ροή, πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε, για να αποκλείσουμε στενώσεις. Πάλι μια εγκάρσια διατομή της κοιλίας, εδώ φαίνεται το στομάχι και η πηλαία. Λίγο χαμηλότερα, η είσοδος του ομφαλίου λόρου στο πρόσθιο κοιλιακό τείχομα. Εγκάρσια τομή της κοιλίας, σχολιδόχος κίστη. Στεφανιαία τομή, οι δύο νεφρικές αρτηρίες και σε μεγέθυνση οι δύο νεφροί, ο ένας νεφρός και ο άλλος νεφρός. Και πάμε παρακάτω, έλεγχος σπονδυλικής στήλης, μέση οβελιαία τομή, το ίδιο και εδώ. Μας ενδιαφέρει να τη δούμε ολόκληρη να καλύπτεται από δέρμα, όπως στην περίπτωση αυτή. Και εδώ, στο ίδιο έμβριο, στεφανιαία διατομή. Ουροδόχος κίστη και τα περικυστικά αγγεία. Έτσι επιβεβαιώνουμε ότι ο ομφάλιος λόρος έχει τρία αγγεία και δεν έχουμε μία παραλλαγή η οποία είναι σχετικά συχνή και είναι η μονήρης ομφαλική αρτηρία. Και συνεχίζουμε. Δείτε εδώ μια ωραία στεφανιαία διατομή του προσώπου. Εδώ φαίνονται τα χείλη, τα δύο ρουθούνια, να η μύτη από πάνω και το πηγούνι. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποκλείσουμε σχιστίες. Μέση οβελιαία διατομή. Δείτε το ρινικό οστό, την άνω γνάθο. Βλέπουμε την κάτω γνάθο. Βλέπουμε τη συμμετρική απεικόνηση και έτσι αποκλείουμε τη μικρογναθία. Δείτε εδώ μπροστά βρίσκονται κάποιες έλικες ομφαλίου λόρου. Εγκάρσια διατομή. Στο επίπεδο του προσωπικού κρανίου, αυτή εδώ που βλέπετε είναι η άνω γνάθος. Τα άκρα, δείτε εδώ, τα δάχτυλα ανοιχτά του ενός χεριού και εδώ είναι η πατούσα. Βλέπετε, φαίνονται ξεκάθαρα τα μετατάρσια και οι φάλαγγες των δαχτύλων. Και εδώ πάμε ξανά στο κεφάλι, ο πίστιος κρανιακός βόθρος. Δείτε την παρεγκεφαλίδα ωραία που φαίνεται. Η τετάρτη κοιλία, ακριβώς πίσω ο σκόλικας και αυτή είναι η συστέρνα μάγνα, η μεγάλη δεξαμενή. Ακριβώς από πίσω η απόσταση αυτή που βλέπετε εδώ είναι η αυγενική πτυχή που είναι το αντίστοιχο της αυγενικής διαφάνειας αλλά στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης. Εδώ είναι πάλι μια εγκάρσια διατομή της κεφαλής, δεύτερο τρίμηνο, πρόσθιο κέρας της πλάγιας κοιλίας, ηνιακό κέρας της πλάγιας κοιλίας, τρίτη κοιλία. Έλεγχος της εμβριομητρικής κυκλοφορίας, εδώ είναι η ομφαλική αρτηρία και εδώ είναι οι δύο μητριαίες αρτηρίες που μάλιστα στην περίπτωση αυτή έχουν και αυτή την, αυτό το
το σχηματισμό, αυτό το βουναλάκι που βλέπετε εδώ στο διαστολικό του σχήμα που ονομάζεται notching, κομβίωση. Όταν το βλέπουμε αυτό έχουμε το νου μας περισσότερο, όταν είναι και στις δύο, στο ενδεχόμενο εμφάνιση προεκλαμψίας στο τρίτο τρίμηνο και βέβαια στο να παρακολουθήσουμε καλύτερα την ανάπτυξη του εμβρίου κατά το τρίτο τρίμηνο της σκύησης. Μέτρηση του αμμιακού υγρού, βλέπετε, χωρίζουμε την κοιλιά σε τέσσερα διαμερίσματα με κέντρο τον ομφαλό και μετρούμε τη βαθύτερη λίμνη σε κάθε ένα από τα τέσσερα διαμερίσματα αυτά. Φυσιολογικές τιμές από 5 έως 25, κάτω από 8 και πάνω από 20 προβληματιζόμαστε. Μέτρηση του μήκους του τραχύλου της μήτρας. Πάντα όταν μετράμε διακοιλιακά ξέρουμε ότι το υπερεκτιμούμε, γιατί για να το μετρήσουμε θέλουμε γεμάτη κίστη, οπότε διατείνεται ο τράχυλος. Άρα η ακριβής μέτρηση γίνεται διακολπικά. Και τέλος, σε κάθε περίπτωση, δεν ξεχνάμε να ελέγξουμε τον πλακούντα, τη θέση του, την πρόσφυσή του, για να αντλήσουμε και από εκεί χρήσιμα στοιχεία για την κοίηση. Όπως υπάρχουν δείκτες στο πρώτο τρίμηνο, η αυγενική διαφάνεια, το ρινικό οστό κτλ., οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα για χρωμοσωπικές ανομαλίες, έτσι υπάρχουν και δείκτες στο δεύτερο τρίμηνο. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μεταανάλυση από το Fetal Medicine Foundation, το King's College ουσιαστικά, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια και συνοψίζει εδώ όλους τους δείκτες που μπορεί να έχουμε στο δεύτερο τρίμηνο και δεξιά θα δείτε τον δείκτη πιθανότητας, πόσες φορές δηλαδή μας αυξάνει τον κίνδυνο για χρωμοσωμικές αλλοιώσεις, η παρουσία του κάθε ενός από αυτού ως μεμονωμένος. Δύο κουβέντες για το βιοφυσικό προφίλ. Το βιοφυσικό προφίλ είναι το υπερηχογράφημα που κάνουμε στο τρίτο τρίμηνο της κοίησης. Είναι επί της ουσίας μία εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του εμβρίου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία ελέγχουμε. Είναι μία κλίμακα 8 βάθμια ή 10 βάθμια, αν σε αυτό βάλουμε και το αποτέλεσμα του NST που κάνει ο μεευτήρας, και η οποία αξιολογεί τις αναπτυκτικές κινήσεις, την κινητικότητα, το μυϊκό τόνο κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών, μιας 30 λεπτής δηλαδή εξέτασης. Η βαθμολογία είναι 0, αν είναι παθολογικό, ή 2, αν είναι φυσιολογικό. Και το αμμιακό υγρό παράλληλα, προκειμένου όταν είναι φυσιολογική εξέταση να έχουμε ένα δείκτη 8, 2 και 2 και 2 και 2, ή αν βάλουμε και το NST 10. Η συγκεκριμένη δοκιμασία μπορεί να μας βοηθήσει στο να αποφασίσουμε το πώς θα προχωρήσει η κοίηση από εκεί και μετά και αν υπάρχουν λόγοι να τροποποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Η περιχογραφία 3 και 4 διαστάσεων, ωραίο εργαλείο, μπορεί να κάνουμε σάρωση σε διάφορα επίπεδα. Βέβαια, κλινικά δεν προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, παρά μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Μπορεί να μας βοηθήσει να επιβεβαιώσουμε ουσιαστικά την διάγνωσή μας ή σε διάφορες περιπτώσεις να επιδείξουμε και στους γονείς την ανομαλία την οποία ανοιχνεύουμε, αν δεν καταλαβαίνουν τι είναι, παράδειγμα μια χιλεοσχιστία ή μια διαταραχή από το σπονδυλικό σωλήνα. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται απαραίτητη τεχνική για την εκτέλεση μιας εξέτασης κατά τη διάρκεια της κοίησης. Και δείτε, εδώ είναι εικόνες δικές μου πριν από 2 εβδομάδες, έμβριο στο τρίτο τρίμηνο της κοίησης. Βλέπετε με τα καινούργια μηχανήματα πόσο όμορφες εικόνες τρισδιάστατες μπορούμε να πάρουμε από το έμβριο. Προχωράω και τελειώνω σιγά σιγά. Ένα λεπτό δώστε μου μόνο. Τώρα, η ευαισθησία των υπερήχων ως μεθόδου διάγνωσης. Θα βρείτε διάφορες μελέτες, αν δείτε στη βιβλιογραφία, κειμενόμενες από 40 μέχρι και 80% ή και παραπάνω. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή σε ένα κέντρο το οποίο εκτελεί αξιόπιστα τις εξετάσεις αυτές, η ευαισθησία υπερβαίνει το 70% συνολικά. Από εκεί και πέρα όμως σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το όργανο και το σύστημα στο οποίο αναφερόμαστε. Ασφάλεια των υπερήχων στην κοίηση. Όπως γνωρίζουμε, η υπερηχογραφία είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται πολλά χρόνια. Επομένως, υπάρχουν standards, υπάρχουν πληροφορίες ως προς την ασφάλειά της, θεωρείται και είναι μία εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος. Σε κάθε περίπτωση, η δέσμη των υπερήχων μεταφέρει ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν οι εξετάσεις να γίνονται όταν πρέπει να γίνονται και ο εξεταστής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει το νου του
ούτως ώστε να ακολουθεί την αρχή του as low as reasonably achievable, να ξεκινά δηλαδή με τα εξειδικευμένα presets που έχουν ήδη τα μηχανήματα και είναι presets χαμηλής ενέργειας. Ο ηχοβολέας που επιλέγετε θα πρέπει να είναι αυτός με τη μεγαλύτερη συχνότητα και αν δείτε πάνω στην οθόνη σας υπάρχουν δύο δείκτες, ο θερμικός δείκτης και ο μηχανικός δείκτης, στους οποίους θα πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας και να φροντίζουμε ώστε να είναι κατά το δυνατόν χαμηλή. Βέβαια, η εξέταση θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο σάρωσης. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι το Doppler μεταφέρει περίπου 10 φορές την ενέργεια την οποία μεταφέρει το B-Mode. Επομένως, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης, θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί στη χρήση του Doppler και να το χρησιμοποιούμε μόνο όταν χρειάζεται. Κλείνοντας, η υπερηχογραφία είναι μια ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδος τόσο για τον καθορισμό της βιωσιμότητας του κυήματος ή των κυημάτων, αν είναι περισσότερα των ενός, όσο και για τον καθορισμό της εμβρυϊκής ηλικίας. Με το υπερηχογράφημα στην κοίηση είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε μείζωνες ανατομικές ανομαλίες, να εντοπίζουμε κοιήσεις υψηλού κινδύνου για χρωμοσωμικές αλλοιώσεις στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο, να το χρησιμοποιούμε προκειμένου να παρακολουθούμε την ανάπτυξη και παράλληλα να παίρνουμε χρήσιμες πληροφορίες συνολικότερα για το κύημα και όχι μόνο για το έμβριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση της ποίησης προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα και όπως είπαμε στην αρχή, είναι ότι για να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με το αντικείμενο είναι απαραίτητο να έχει και το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό υπόβαθρο για να κάνει εξετάσεις κατά τη διάρκεια της ποίησης. Ένα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι δεν είναι το να ανιχνεύσει κανείς την ανατομική ανομαλία, αλλά το να καθορίσει την πρόγνωση και να καθοδηγήσει τους γονείς. Και αυτό γίνεται σε κάθε περίπτωση σε συνεργασία με τον κλινικό γιατρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλαπουτάκη, μας δώσατε πολύ σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μια πάρα πολύ περιεκτική παρουσίαση των όσων πρέπει να γνωρίζει κανείς για μια φυσιολογική κοίηση στο υπερηχογράφημα της ενώ, αλλά και τα ποια είναι τα βασικά στοιχεία για έλεγχο γενετικών αναμαλιών. Μέσα μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη παρουσία σε ένα πολύ λίγο χρόνο και δεν θεωρώταν μόνο για ενδυκλοπαιδική μόρφωση, πέρα από την ανάγκη ο καθένας από εμάς για προσωπικούς λόγους να γνωρίζει προφανώς όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν πάμε να είμαστε τεχνολόγοι. Το υπερηχογράφημα είναι μια βασική απεικονιστική μέθοδος. Πολλές φορές στην κοίηση έχουμε μαγνητική τομογραφία. Πρέπει να έχουμε συνολική εικόνα των όποιων τυχών ευρημάτων. Γιατί, όπως είπαμε, εκτός από την παρακολούθηση μιας εγγύης, μπορεί να βρεθεί ένας τεχνολόγος στην ανάγκη να κάνει μια εξέταση στα πλαίσια μιας εφημερίας. Πρέπει λοιπόν αυτά τα βασικά πράγματα που μας είπατε να τα ξέρουμε, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει, να συμπληρώσει, να κάνει κάποιο σχόλιο σε όσα μας είπε ο μιλητής μας. Ασφαλώς, ο κ. Σεζδέκης. Συγχαρητήρια καταρχάς, Κώστα. Είναι εντυπωσιακό πάντα η λεπτομέρεια με την οποία πλέον μπορεί να γίνει η μελέτη του εμβρίου. Και φυσικά αυτό εξυπακούεται ότι θέλει, όπως είπες, πολύ καλή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Και καλά τη θεωρητική, λες, πάρε ένα, το τάδε βιβλίο είναι εξαιρετικό, ωραία, το διαβάσαμε. Φαντάζομαι ότι αν ήμουν τώρα σε μια ηλικία μέσα στην ειδικότητά μου, ένα από τα ερωτήματα θα ήταν πού μπορώ να πάω να μάθω όλα αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μάλλον δύσκολο για ένα ακτινολόγο νεαρό να πάει στις μευτικές κλινικές ή όπου αυτές σε νοσοκομεία του ΕΣΥ εκπαιδεύουν κόσμο. Και επίσης είναι αρκετά δύσκολο να πάει σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος δεν έχει και πολύ χρόνο ή η διάθεση για να εκπαιδεύσει. Δώσε μας, σε παρακαλώ, λίγο πολύ έτσι ένα μονοπάτι πιθανής εκπαίδευσης μπορεί να ακολουθήσει ένας Έλληνας ειδικευόμενος που μετά το τέλος ειδικότητάς του ή και μέσα στο τελευταίο έτος ενδιαφέρεται για το αντικείμενο αυτό. Ναι, πολύ σωστή ερώτηση και εύλογη. Όταν εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με το υπερηχογράφημα της κοίησης, που ήταν το 2004, υπήρχε στη Μεγάλη Βρετανία ένα πρόγραμμα, ένα δίπλωμα, το οποίο λεγόταν Advanced Diploma in Obstetric Ultrasound, το οποίο ήταν απαραίτητο για έναν consultant εκεί να το έχει παρακολουθήσει, να έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις και να τις έχει περάσει, οι οποίες μάλιστα είχαν ένα πολύ χαμηλό
passing rate και αφορούσαν ανθρώπους από όλη τη Μεγάλη Βρετανία, και το οποίο ήταν ένα joint diploma από τα δύο κολέγια, το RCR, το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, το Ακτινολόγων, και το RCOG, το αντίστοιχο των γυναικολόγων. Το δίπλωμα αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον, εξ όσων γνωρίζω, γιατί έχει ενσωματωθεί στην εκπαίδευση των Fetal Medicine Specialists, αυτών δηλαδή οι οποίοι κάνουν εξειδίκευση στην εμβριομητρική ιατρική. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την υπερηχογραφία στην κύηση σοβαρά, νομίζω ότι το καλύτερο μέρος και το πιο εύκολα προσβάσιμο για έναν Έλληνα γιατρό είναι το Fetal Medicine Foundation στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, το King's College, όπου γίνεται σπουδαία δουλειά, έχουν ένα fellowship διάρκειας 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος, και το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είσαι ούτε ακτινολόγος ούτε γυναικολόγος για να το παρακολουθήσεις. Εκεί παίρνει κανείς συστηματική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα της υπερηχογραφίας στην κύηση, και οι περισσότεροι συνάδελφοι γυναικολόγοι που κάνουν τέτοια υπερηχογραφήματα έχουν περάσει από εκεί, από το Fetal Medicine Foundation. Αυτό είναι δηλαδή 2 χρόνια full time. Ναι, είναι 2 χρόνια full time. Τώρα, αν κάτι είχε αλλάξει, δεν το γνωρίζω, αλλά έτσι ήταν μέχρι πριν πολύ λίγο καιρό. Φαντάζομαι περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και... Ναι, τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά εκεί μπορεί πολύ εύκολα, επειδή είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο, να γράψει κανείς μέσω email και να του δώσουν ό,τι πληροφορίες θέλει. Εγώ πήγα στο Fetal Medicine Foundation για να πάρω την πιστοποίηση για την αυγενική διαφάνεια. Έχουν το χαρακτηριστικό όσον αφορά την αυγενική, και την οποία διατηρώ δηλαδή. Τι εννοώ με το διατηρώ? Έχουν στήσει ένα εξαιρετικό σύστημα ελέγχου των υπερηχογραφιστών που κάνουν εξετάσεις αυγενικής διαφάνειας, γιατί στο τέλος κάθε χρονιάς υποχρεούσε, εάν θες να διατηρήσεις την επάρκεια, και τι εννοώ την επάρκεια, να μπορείς μόνος σου να υπολογίσεις τα ρίσκα, να υπολογίσεις κίνδυνο και να τον δώσεις στους γονείς, υποχρεούσε λοιπόν να στείλεις σε ένα αρχείο συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο λογισμικό, όλες σου τις μετρήσεις αυγενικής διαφάνειας και παράλληλα και 3 εικόνες από τις εικόνες σου, τις οποίες επιλέγεις εσύ, εννοείται ανώνυμα σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, στις προϋποθέσεις για να δεχτούν τις εικόνες είναι να είναι ανώνυμες, αλλιώς κόβονται οι εικόνες, οι οποίες αξιολογούνται από εξειδικευμένους ανθρώπους στο Fetal Medicine Foundation, και μόνο εάν περάσεις τη δοκιμασία αυτή, ανανεώνεις την άδεια να κάνεις, σου ανανεώνουν το λογισμικό σου και μπαίνει και το όνομά σου στη λίστα που έχουν με τους πιστοποιημένους υπερηχογραφιστές. Και επειδή ο κόσμος ξέρει πλέον, και οι γυναικολόγοι το γνωρίζουν, ζητούν αυτές οι εξετάσεις για πολλούς λόγους να γίνονται από ανθρώπους που είναι πιστοποιημένοι. Δύσκολα ακούγονται αυτά. Δεν είναι δύσκολα, είναι να το αποφασίσει κανείς και να αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτό. Ακριβώς, δηλαδή είναι κάτι το οποίο, αν αποφασίσει κανείς να το κάνει και αφιερώσει 2 χρόνια εκπαίδευσης, είναι κάτι που το κάνει σαν κύριο. Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Ναι. Με ό,τι περιορισμούς έχει για τον ακτινολόγο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο ακτινολόγος, ας πούμε, δεν θα μπορεί να κάνει αμνιοπαρακεντήσεις. Δεν θα μπορεί να κάνει λήψεις τροφοβλάστης. Θα μπορεί όμως παράλληλα να ασχοληθεί με το κομμάτι του fetal imaging, με το κομμάτι της απεικόνησης, ιδιαίτερα τώρα που, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Στρασόπουλος, έχει μπει και ο μαγνήτης στη μέση. Για τις παρακεντήσεις, αμνιοκεντήσεις, δηλαδή, το ίδιο foundation δίνει άλλη πιστοποίηση? Όχι. Αυτά καταρχήν οι πιστοποιήσεις που δίνει αφορούν τη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι. Δεν αφορούν τη χώρα μας. Στη χώρα μας όμως, εξ όσων γνωρίζω, επεμβατικές πράξεις εγγύους δεν μπορεί να κάνει ο εθνολόγος. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση? Ας προχωρήσουμε ίσως στα περιστατικά που θα μας δείξει ο κ. Μιχαλόπουλος. Και αν υπάρχει κάποιο θέμα εισήγηση, μπορούμε να επανέλθουμε μετά. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αρσίδης Μιχαλόπουλος. Είμαι δικαιωμένος τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΧΕΠΑ και θα παρουσιάσω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά στα οποία ο προγεννητικός υπέρηχος ανέδειξε κάποια συγγενή ανομαλία. Στο πρώτο περιστατικό, στον υπέρηχο του δεύτερου τριμήνου, αναδείχθηκε μεικτή συγχωγένεια σε εγκάρσιες διατομές του πνεύμονα, αναδείχθηκε μεικτή συγχωγένεια ιστός στο αριστερό ημιθωράκιο, ο οποίος παρεκτοπίζει τις δομές του μεσοθωρακίου προς τα δεξιά. Εδώ βλέπουμε την καρδιά, η οποία έχει πάει στο δεξί ημιθωράκιο, και το φυσιολογικό πνευμονικό παρένχημα στη σύστηχα.
σε αυτές τις εικόνες, παρόλο που δεν φαίνεται, ο στόμαχος είναι υπό του διαφράγματος. Τρεις εβδομάδες αργότερα πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία σε Στεφανιαία τομή στην τάφη ανακολουθία. Αναδείχθηκε υγρικό περιεχόμενο στο αριστερό ημιθωράκιο, ενώ στην ίδια εξέταση σε τάφη 2 ακολουθία, στην δεξιά πλευρά απεικονίζεται ευκρινό το ημιδιάφραγμα και ο δεξιός πνεύμονας, ο οποίος είναι φυσιολογικός, κάτι το οποίο δεν ισχύει όμως για την αριστερή πλευρά, όπου παρατηρούνται εντερικές έλικες να εισέρχονται στο αριστερό ημιθωράκιο και μόνο ένα μικρό τμήμα του αριστερού πνεύμονα είναι ορατό. Στην ίδια εξέταση, μία ταφ2 εγκάρσια διατομή. Σε αυτή την περίπτωση, όπως θα δούμε, πρόκειται για μία συγγενή διαφραγματοκύλη, η οποία εμφανίζεται μία φορά σε μία στις 4.000 γεννήσεις, αφορά το αριστερό, στο 80% των περιπτώσεων, αφορά το αριστερό σκέλος του διαφράγματος και σχετίζεται με ανευπλοειδίες, κυρίως στην τρισομία 18 και 13, καθώς και με άλλα σύνδρομα. Πέραν του απεικονιστικού ελέγχου, πρέπει να γίνει αμνιοπαρακέντηση, καριότυπος και γονιδιακός έλεγχος. Όσον αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση, υπάρχει δυνατότητα ενδοτραχειακής, ενδοσκοπικής εισαγωγής μπαλονιού, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της παραγωγής του αμνιακού υγρού από τους πνεύμονες, το οποίο με τη σειρά του διεγείρει την ανάπτυξη των πνευμόνων. Στη συνέχεια ακολουθεί υπερηχογραφικός έλεγχος κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να διαπιστώσουμε την ανάπτυξη, να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη των πνευμόνων και την παραγωγή του αμνιακού υγρού. Η πρόγνωση ποικίλει ανάλογα με την περίσταση. Όταν πρόκειται για τρισομία 18, είναι μια κατάσταση μη συμβατή με τη ζωή. Όταν όμως δεν υπάρχει κάποια άλλη παθολογία, η πιθανότητα επιβίωσης είναι μικρότερη του 15% σε βαριά μορφή της νόσου, περίπου 50% σε ήπια βαρύτητας νόσου και μεγαλύτερη του 90% σε ήπια νόσου. Ενώ το 30% των επιζώντων θα παρουσιάσουν αναπτυξιακή στέρηση. Το συγκεκριμένο παιδί γεννήθηκε φυσιολογικά, χειρουργήθηκε και είναι υγιές. Στο επόμενο περιστατικό... Να μου επιτρέψετε δύο σχόλια στο προηγούμενο περιστατικό. Βεβαίως. Λοιπόν, το προηγούμενο περιστατικό, το οποίο το παρουσίασε ο Άρης πολύ ωραία, όσον αφορά την τελική διάγνωση, δεν είχαμε πρόβλημα βέβαια, είχε όμως το εξής ενδιαφέρον. Όταν πρωτοήρθε για το υπερηχογράφημα στο δεύτερο τρίμηνο, αν παρατηρήσετε τον ιστό αυτό ο οποίος καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα, σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο και παρεκτοπίζει προς τα δεξιά την καρδιά, κατά τόπους έχει μικροκυστική σύσταση. Αυτό το οποίο μπέρδεψε την κατάσταση πολύ ήταν ότι το στομάχι φαινόταν, εδώ δεν φαίνεται, αλλά φαινόταν σε λίγο χαμηλότερες τομές, ξεκάθαρα μέσα στην κοιλιά. Το πρώτο λοιπόν το οποίο σκεφτήκαμε βλέποντας την εικόνα αυτή είναι ότι το παιδί έχει μια συγγενή κυστική διαμαρτία του πνεύμονα. Μάλιστα η διαχείριση έγινε σε συνεργασία, εγώ το διέγνωσα, έγινε όμως σε συνεργασία με εμβριομητρικό, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες όσον αφορά στη διαχείριση και ο οποίος είχε την ίδια ακριβώς άποψη. Είπαμε όμως το διάφραγμα ήταν δύσκολο να δεις εάν υπάρχει κάποιο τρίμα στο διάφραγμα ή όχι. Και αυτό που, όπως σας είπα, μπέρδεψε πολύ την κατάσταση ήταν το στομάχι, η θέση του στομάχου. Το διαχειριστήκαμε λοιπόν στην αρχή ως πιθανή συγγενή κυστική δυσπλασία. Ακολούθως όμως τις 25 εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες μετά, είπαμε για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση, όπως θα κάναμε έτσι κι αλλιώς, να κάνουμε μία μαγνητική τομογραφία. Αυτό που παρατηρήσαμε λοιπόν ήταν ότι ενώ το διάφραγμα φαινόταν ωραία, από τη μία πλευρά, από την άλλη στο πίσω του μέρος χανόταν. Δεν φαινόταν πουθενά διάφορα. Και επίσης μας βοήθησαν και οι ταφένα βαρύτητας ακολουθίες όπου φερόταν το υψηλό σήμα μέσα στις εντερικές έλικες, αλλά και αυτή η Στεφανιαία τομή στην ταφείο βαρύτητας ακολουθία που δείχνει πάρα πολύ ωραία τις εντερικές έλικες να εισχωρούν μέσα στο θώρακα. Αυτομάτως, όπως καταλαβαίνετε, άλλαξε η όλη διαχείριση του περιστατικού, γιατί πήγαμε από μια κατάσταση η οποία
Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν και καλοήθης, μπορεί να υποχωρούσε και από μόνη της, γιατί η δυσπλασία του πνεύμονα πολλές φορές μαζεύει στην πορεία, μειώνεται ο όγκος της, σε μια κατάσταση η οποία ήταν εξαιρετικά high risk. Εκεί που ήταν τυχερό αυτό το παιδί ήταν στο εξής, ότι ο ένας πνεύμονας, όπως θα δείτε στη δεξιά από τις δύο εικόνες, είναι εξαιρετικός και επιπλέον πάνω από την περιοχή της διαφραγματοκύλης φαίνεται μια καλή, πολύ καλή φλούδα πνευμονικού ιστού και από τον άλλο πνεύμονα. Τα προβλήματά μας στις περιπτώσεις όπου έχουμε διαφραγματοκύλες είναι δύο. Το βασικότερο από όλα είναι η πνευμονική υποπλασία και ο λόγος είναι ότι μεγαλώνει η διαφραγματοκύλη, πιέζει το πνεύμονα και ο πνεύμονας δεν εκτίσεται. Άρα το παιδί γεννιέται και δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι η ανάπτυξη πολυαμνίου και ο πρόωρος τοκετός. Εδώ ευτυχώς ήμασταν και στα δύο τυχεροί. Εγώ επικοινώνησα άμεσα, βέβαια είχαμε μια συχνή επικοινωνία με τους γονείς. Το παιδί γέννησε στην Αθήνα, είναι μια χαρά, γεννήθηκε, χειρουργήθηκε και πάει πάρα πολύ καλά. Και βέβαια, όπως είδατε και από τη συχνότητα, αυτές οι διαταραχές δεν είναι διαταραχές που τις βλέπεις κάθε μέρα. Η συχνότητα είναι μία στις 4.000. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, όταν βλέπεις διαφραγματοκύλη, πρέπει να αποκλείεις, όπως σωστά είπε ο Άρης, το ενδεχόμενο του να συνυπάρχουν και χρωμοσωμικές αλλοιώσεις, όπως κάναμε, το παιδί ήταν και χρωμοσωμικά καλό. Αυτά. Στο δεύτερο περιστατικό, και πάλι στον υπέρηχο του δευτέρου τριμήνου, αναδεικνύονται πολλαπλά ανιχοϊκά μορφώματα στο φλοιό του αριστερού νεφρού, τα οποία αντιστοιχούν σε κύστης, με τον δεξιό νεφρό να απεικονίζεται φυσιολογικός. Άλλη μία εικόνα του δεξιού κολικιστικού νεφρού με τις μεγαλύτερες κύστης, και εδώ με το στόμαχο να απεικονίζεται παρακείμενα αυτού. Δύο εβδομάδες αργότερα πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία, όπου σε ωβελιά διατομή σε την τάφη ακολουθία αναδεικνύεται και πάλι ο αριστερός πολυκιστικός νεφρός, ενώ πάλι σε τάφη ακολουθία σε στεφανιαία διατομή ο δεξιός νεφρός απεικονίζεται φυσιολογικός, με το αποχετευτικό του σύστημα να ελέγχεται βατό. Η βατότητα του αποχετευτικού συστήματος του φυσιολογικού νεφρού είναι σημαντική για την πρόγνωση, όπως θα δούμε παρακάτω. Εγκάρσιες τομές από την ίδια μαγνητική. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για πολλαπλές κύστης, για πολλαπλές νεφρικές κύστης, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη παθολογία, οπότε πρόκειται για πολυκιστικό δυσπλαστικό νεφρό. Οι πολυκιστικοί νεφροί παρατηρούνται σε 1 στις 1.000 γεννήσεις. Συνήθως, στο 80% των περιπτώσεων είναι μονόπλευρη η εντόπισή τους. Σχετίζονται και αυτοί με ανεφλοειδίες, κυρίως στην τρισομία 18, καθώς και με άλλα γενετικά σύνδρομα. Η πρόγνωση εξαρτάται και πάλι από την εντόπιση της νόσου. Σε αμφωτερόπλευρη εντόπιση, η κατάσταση δεν είναι συμβατή με τη ζωή και το έμβριο είτε αποβάλλεται είτε πεθαίνει λίγο μετά τη γέννηση, σε αναγνωστική ηλικία. Όταν όμως η εντόπιση είναι μονόπλευρη, τα παιδιά γεννιούνται φυσιολογικά και οι περισσότεροι ουρολόγοι, ακόμα και μετά τη γέννηση, συνιστούν την παρακολούθηση, καθώς ο δυσπλαστικός νεφρός σταδιακά συρρυκνώνεται και εν τέλει υποστρέφει. Το συγκεκριμένο παιδί μετά τη γεννήθηκε φυσιολογικά και σε περιφωγράφημα που πραγματοποιήθηκε 10 μέρες μετά τη γέννηση απεικονίζεται ο δεξιός πολυκιστικός δυσπλαστικός νεφρός, ο αριστερός, με τον δεξιό να απεικονίζεται φυσιολογικός, ευρήματα τα οποία επιβεβαίωσε και το σπιρτηρογράφημα που ακολούθησε. Προχωρώντας στο επόμενο περιστατικό, στο υπερηχογράφημα του δευτέρου τριμήνου και πάλι, αναδεικνύεται μία ήπια μεμονωμένη κοιλιομεγαλία στο ενιακό κέρας της πλάγιας κοιλίας. Η μέτρηση, παρόλο που δεν φαίνεται, είναι στα 10,8 χιλιοστά. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος μέτρησης του εύρους των πλαγίων κοιλιών κατά τον προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο. Μετράμε την περιοχή στην οποία εμφανίζεται το μεγαλύτερο εύρος, από το έσω τείχωμα προς το αντίθετο έσω τείχωμα και κάθετα προς την επιμήκη άξονα της πλάγιας κοιλίας. Στον υπέρηχο του τρίτου τριμήνου, η μέτρηση που κάναμε ήταν σταθερή, δεν έχει αυξηθεί συγκριτικά με την προηγούμενη, ενώ η μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε λίγες ημέρες μετά επιβεβαίωσε τα εν λόγω ευρήματα. Επιπλέον,
ανέδειξε τη φυσιολογική απεικόνηση και άλλων δομών, όπως της παρεγκεφαλίδας, του εγκεφαλικού παρενχύματος, του μεσολοβίου, καθώς και φυσιολογικό σχηματισμό της κοιλίας του, του διαφανού σεφέ. Της αγγείας του διαφανού διαφράγματος. Ναι. Των δομών της μέσης γραμμής. Οπότε, συνεπώς, αποκλείεται η συνύπαρξη κάποιας άλλης παθολογίας. Η κοιλιομεγαλία απαντάται σε 1% έμβρια στις 20 εβδομάδες της κοίησης, στην 20η εβδομάδα της κοίησης και τελικά αφορά 1 στις 1000 γεννήσεις. Ανάλογα με το εύρος των πλαγίων κοιλιών, ταξινομείται σε ήπια, όταν το εύρος κυμαίνεται μεταξύ 10 με 12 χιλιοστά, σε μέτρες βαρύτητας όταν το εύρος κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15 χιλιοστών και σε σοβαρή όταν το εύρος υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά. Σχετίζεται με τρισομία 21, 18 και 13. Όταν είναι εντοπισμένη κοιλιομεγαλία, τότε η πιθανότητα, τετραπλασιακή πιθανότητα, υπάρχει τρισομία 21. Εκτός του απεικονιστικού ελέγχου, πρέπει να γίνει αμνιοπαρακέντηση, καριότυπος και γονιδιακός έλεγχος, καθώς και έλεγχος για ενδομήτριες λοιμώξεις. Σε περιπτώσεις που έχουμε μεμονωμένη ήπια ή σοβαρή ή μέτριας βαρύτητας νόσο, παρατηρείται υστέρηση στην νευροαναπτυξιακή υστέρηση στο 10% των περιπτώσεων, η οποία μπορεί να μην διαφέρει από αυτή του γενικού πληθυσμού. Ενώ σε μεμονωμένη σοβαρή νόσο, η δεκαετής επιβίωση ανέρχεται περίπου στο 60% με σοβαρή νοητική υστέρηση στο ίμιση των περιπτώσεων. Την κατάληξη του συγκεκριμένου περιστατικού δεν τη γνωρίζουμε, καθώς η κοίηση είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και προχωρώντας στο τελευταίο περιστατικό, στο υπερηχογράφημα του δευτέρου τριμήνου, σε εγκάσεις διατομές στο επίπεδο του διαφράγματος και λίγο χαμηλότερα, παρατηρείται διατεταμένος ο στόμαχος και το δωδεκαδάκτυλο, ενώ σε αυτή την τομή βλέπουμε και τη χολιδόχο κύστη. Είναι το λεγόμενο σημείο της διπλής φυσαλίδας και μας προειδεάζει και συνηγορεί υπέρ ατρυσίας του δεκαδακτύλου. Η ατρυσία του δεκαδακτύλου συνδέεται ισχυρά με την ύπαρξη τρισομίας 21, όμως στην προκειμένη περίπτωση η μέτρηση της αυχενικής πτυχής και του ρενικού οστού ήταν εντός των φυσιολογικών. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν υπέρ ατρυσίας του δεκαδακτύλου. Η ατρυσία του δεκαδακτύλου αφορά 1 στις 5.000 γεννήσεις. Σχετίζεται κυρίως με την τρισομία 21, αλλά και με άλλες ανομαλίες. Το αξιοσημείωτο έχει καλή πρόγνωση στο 95% των περιπτώσεων. Και το αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι παρόλο που το σημείο της διπλής φυσαλίδας εμφανίζεται συνήθως μετά τις 24 εβδομάδες της κοίησης, σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε στην 22η εβδομάδα της κοίησης και στη συνέχεια ο καριότυπος επιβεβαίωσε τη διάγνωση του συνδρόμου 21, της τρισομίας 21. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πραγματικά πολύ διδακτικά παραδείγματα, γιατί ήταν καταστάσεις που δεν είναι σπάνιες, όταν είναι μια σειρά γεννήσεις, μόνο σπάνιες αντιλές, και όπου το περιγράφημα έδωσε πολύ σαφείς κατευθύνσεις για το τι πρόκειται, για το ποια είναι η παθολογία, αλλά και το τι πρέπει να γίνει, πώς χειρίζεται κανείς αυτή την κλίση, δεδομένων και των πολύ δικαιολογημένων ευαισθησιών που υπάρχουν στους γονείς, της όλης, το όλο θέμα εμπλέκει πολλούς, δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι και άλλοι και είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για όλους. Μόνο στα παραδείγματα ήταν πραγματικά πολύ πιστικά στο ποια μπορεί να είναι η βοήθεια στα χέρια βέβαια ενός ανθρώπου που έχει εμπειρία στο να κάνει υπερηχογράφημα κοίησης. Και εκεί γυρνάμε στην αρχική κουβέντα που έθεσε ο κ. Χατζηδάκης, ότι κανείς γνωρίζει, μπορεί να το υπερασπιστεί, μπορεί να το αφηγήσει καλά προ όφελο του αρρώστου. Ό,τι δεν το γνωρίζει, μοιραία θα βρεθεί κάποιο άλλο να το μάθει καλά και θα το αρχίσει εκείνο. Διότι τελικά αν θέλετε, η βάση όλων και ο σκοπός όλων είναι η ασθενή και η κοινωνία. Εάν
μπορεί την συγκεκριμένη ιατρική πράξη να παράσχει κάποιο μη ακτινολόγο και μπορεί να το κάνει καλά και επιστοποιημένα ή μετά από εκπαίδευση. Δυστυχώς αυτό θα συμβεί. Δεν μπορούμε να προαρτήσουμε τα όποια μας επαγγελματικά συμφέροντα στο όνομα του ότι είμαστε ακτινολόγοι. Η υπεράσπιση γίνεται στο όνομα ότι προσπαθούμε και γνωρίζουμε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στους αρρώστους. Εκεί ίσως είναι και το σημείο που δεν το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά και δεχόμαστε διάφορες, ας το πω, ήττες σαν ειδικότητα, αλλά οφείλονται σε έναν μεγάλο βαθμό και στη δικιά μας έλλειψη ενδιαφέροντος, η έλλειψη εστιασμού, η έλλειψη προσοχής, η έλλειψη προσπάθειας. Δεδομένου ότι πολλές φορές και συμβαίνει αυτό γενικότερα, όσο λιγότερα ξέρεις τη ζωή σου, τόσο λιγότερο κουράζεσαι. Και επομένως, πολλές φορές η προσπάθεια μοιάζει να είναι αντικίνητρο. Στην ουσία όμως είναι και το μόνο κίνητρο. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε επαγγελματικά, αν θέλουμε να προσφέρουμε στους αρρώστους, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, είναι μοιραίο ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο να γνωρίζουμε και πέρα από τη βασική εχνολογία, πρέπει να γνωρίσουμε και κάποιες ή κάποια τις εξειδικεύσεις, προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στον αυξανόμενο όγκο πληροφοριών. Διότι αυτά που μας έδωσε ο κ. Κοβιτάκης, που είναι κοινή πρακτική τα τελευταία 10-15 χρόνια, πριν 25 χρόνια ή πριν 30 χρόνια, ήταν πολύ λιγότερα αυτά που βλέπαμε με τους περίπου. Και η τεχνολογία των περίπου έχει βελτιωθεί. Οι εικόνες που μας δείξατε είναι εξαιρετικές και ξέρουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές ανατομικές εικόνες. Αλλά και η γνώση γύρω από παραμέτρους στην απεικόνηση της ημερολογίας, δηλαδή, έχει βελτιωθεί. Επομένως, έχει αποκτήσει ένα μεγάλο όγκο πληροφορίες και γνώσεις που αν δεν εντεπίσεις αυτό, αν δεν δουλέψεις, αν δεν το μάθεις, δεν μπορεί να το αποκτήσεις. Δυστυχώς η τεχνολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, αλλά γι' αυτό την αγαπάμε. Να συμπληρώσω κάτι. Εδώ βλέπουμε πραγματικά πώς μπορεί σε ένα τόσο στενό αντικείμενο, αλλά πολύ υπεύθυνο, γιατί κρίνονται πολλά πράγματα από μια τέτοια εξετάσεις πολλές φορές, χρειάζεται διετής εκπαίδευση. Και λέμε τώρα ότι έχουμε ακτινολόγους που εκπαιδεύονται 5 χρόνια για να μάθουν τα πάντα και βλέπετε ότι οι εξειδικεύσεις υπερεξειδικεύονται. 2 χρόνια για να γίνεις επεμβατικός ακτινολόγος. 2 χρόνια για να μάθεις αυτό το πράγμα. Το οποίο παλιότερα ένα μήνα πήγαινε κάποιος στο εξωτερικό ή στην Αθήνα, δεν του πολύ δείχναν και δεν του πολύ λέγαν κιόλας, έπαιρνε ένα χαρτί ή κανένα και ξεκινούσε και όποιον πάρει ο χάρος. Είτε από απλούς υπερήχους, είτε όταν δεν υπήρχαν περιοδικά κέντρα, πολύ παλιά, είτε μαστός, μαγνητικές. Θέλω να καταλήξω ότι στα 5 χρόνια της ειδικότητας, και το λέω επειδή βλέπω αρκετούς ειδικευόμενους εδώ, συνοψίζεται τεράστια γνώση αντικειμένου. Εάν εδώ αυτό το Fetal Medical Medicine Foundation το δίνει στους 6 μήνες, πάλι καλή θα ήταν η εκπαίδευση, αλλά ίσως όχι τόσο υπεύθυνη. Εμείς το να δίνουμε την ειδικότητα στα 5 χρόνια, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Στα 5 χρόνια για να βγεις έξω, δεν είναι επετηρίδα η ειδικότητα. Πρέπει να πιστοποιηθείς. Γι' αυτό το πολύ μικρό παρακλάδι της απεικόνησης, πιστοποίησε. Για την ακτινολογία, την οποιαδήποτε ειδικότητα, τελειώνεις, περνάς εξετάσεις και είσαι πιστοποιημένος για μια ζωή. Και αυτά που ήξερες εκείνη τη μέρα, σιγά σιγά αρχίσεις να ξεχνάς. Λοιπόν, η μεγάλη ευθύνη και των αυτών που προσπαθούν να πιστοποιήσουν κάποιους, αλλά και αυτών που θέλουν να πιστοποιηθούν. Δεν είναι επετηρίδα ότι έκανα 5 χρόνια, θα πάρω το χαρτί και θα βγω, όπως έλεγαν παλιά στους αγροτικούς, και τώρα που θα εκδράμεται εναντίον της ελληνικής υπαίθρου. Έχει ευθύνη αυτό το πράγμα και για τους εκπαιδευόμενους και για τους εκπαιδευτές. Και μπράβο στον Κώστα που δεν είναι μόνο του εκπαίδευση, έχει κάνει μεταπτυχιακά, είναι τώρα υποψήφιο διδάκτορα. Δεν βαριέται να κάθεται να ασχολείται με διάφορα. Εγώ θέλω να ρωτήσω στο τελευταίο περιστατικό για να μην σα καθυστερώ παραπάνω. Είπατε ότι βγήκε τελικά τρισομία 21, ενώ για την αυγενική διαφάνεια δεν είπαμε ότι είναι τρισομία. Και δείξε μου εκεί που τη μέτρησε. Εκεί. Είναι στραβά μετρημένη, μου φαίνεται. Όχι, καταρχήν αυτή δεν είναι η αυγενική διαφάνεια, είναι η αυγενική πτυχή. Η αυγενική πτυχή είναι μια μέτρηση που γίνεται στο δεύτερο τρίμηνο της σκίσης και έχει όριο τα 6 χιλιοστά. Ουσιαστικά παίρνεις μια διατομή χαμηλά στην παρεγκεφαλίδα και κάνεις την, όπως φαίνεται εδώ πέρα, να φαίνεται η συστέρνα μάγνα, η παρεγκεφαλίδα καλά και μετράς την αυγενική πτυχή. Το περιστατικό αυτό ήρθε σε μένα.
Εγώ έκανα το β' επίπεδο. Δεν είχα κάνει την ευγενική διαφάνεια. Εγώ αλήθεια... τώρα και όπως είναι οι κουκίδες, Κώστα, είναι ή δεν είναι λίγο πιο στραβά από ό,τι θα έπρεπε? Ίσως είναι λίγο πιο στραβά, ναι. Άρα, αλλά ακόμα θα ήταν και... ακόμα λιγότερο θα ήταν κανονικά. Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι θα ήταν ακόμα λιγότερο, εάν τη μετρούσε κανείς. Πώς λοιπόν, γιατί υποτίθεται ότι πας να βρεις την ευγενική πτυχή για να πεις ότι υπάρχει τρισομία. Πόσο τσεκάτω είναι? Το υπερηχογράφημα στο δεύτερο τρίμηνο, η ευαισθησία του στην ανάδειξη χρωμοσωμικών αναμαλιών είναι στη τάξη του 50%. Στο πρώτο τρίμηνο είναι η αυγενική διαφάνεια, την οποία, όπως σου είπα, δεν την είχα κάνει. Εδώ το μωρό ήρθε σε μένα. Δεν ξέρω καθόλου ποιος είχε κάνει το μωρό, το έμβριο. Δεν ξέρω καθόλου ποιος είχε κάνει την αυγενική διαφάνεια. Το εντυπωσιακό σε αυτό το περιστατικό, ήταν το σχόλιο που ήθελα να κάνω και πριν, είναι ότι δεν είχε τίποτα άλλο. Εγώ αντιλαμβάνεστε ότι μόλις το είδα, καταρχήν δεν είναι φυσιολογικό να βλέπεις υγρό στο έμβριο στο δωδεκαδάκτυλο. Το δωδεκαδάκτυλο πρέπει να αδειάζει. Όταν βλέπεις μαζεμένο υγρό στο δωδεκαδάκτυλο και επικοινωνία αυτής της συλλογής με το στομάχι, αυτομάτως πάει ο νους σου εκεί. Σε άλλες τομές φαίνεται και η επικοινωνία με το στομάχι. Τώρα εδώ ο λόγος που βάλαμε αυτές τις τομές, γιατί φαίνεται το double bubble, η διπλή φυσαλίδα. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι το εξής, ότι αν τότε δεν αξιολογεί το αυτό, ή αν εμφανιζόταν αργότερα, μετά τις 24 εβδομάδες, καταλαβαίνετε τις συνέπειες. Δεν χρειάζεται να σας τις πω, σας αντιλαμβάνεστε. Αυτή ήταν η μεγάλη του δυσκολία δηλαδή. Τότε ήταν ένα έμβριο το οποίο ήταν κατά τα άλλα μια χαρά, δεν είχαμε κανένα έβριμα, ούτε από την καρδιά, που συνήθως τα χρωμοσωμικά σύνδρομα συνοδεύονται από καρδιαγγειακές ανομαλίες, ούτε από τα άλλα όργανα και συστήματα. Αν μας δείξει ο Άρης την επόμενη εικόνα, θα δείτε ότι είχαμε ένα εξαιρετικό ορεινικό οστό, καλά σχηματισμένο, καλά οστεοποιημένο, με καλή μέτρηση. Δεν είχαμε δηλαδή τίποτα άλλο. Το μόνο το οποίο μου έβαλε την υποψία ήταν αυτό. Και πολλές φορές πρέπει να είσαι σίγουρος για αυτά που βλέπεις, γιατί το να υποβάλεις τα καλά του καθημένου και μια γυναίκα σε μια επεμβατική μέθοδο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο έχει κινδύνους, όχι μεγάλους. Μπορεί να αναφέρεται μία στις 200 η πιθανότητα ή 1% του να συμβεί κάτι στραβό από μία μυοπαρακέντηση. Υπάρχει όμως. Άρα πρέπει να είσαι σίγουρος για αυτά που βλέπεις και για τις οδηγίες τις οποίες δίνεις. Ευχαριστώ. Και αυτό πρέπει πάλι πίσω την κουβέντα σε αυτό που έλεγε ο κ. Κωνσταντάκης για το θέμα της ευθύνης. Κανείς πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και πρέπει να το κάνει υπεύθυνα. Η πενταετής εκπαίδευση που έχουμε εμείς σαν ακτινολόγοι ουσιαστικά όμως μας διευκολύνει στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε οποιαδήποτε εξειδίκευση σε πολύ λιγότερο χρόνο. Από ό,τι κατάλαβα, η εξειδίκευση που δίνεται στην Αγγλία δίνεται στους γιατρούς ασχέτως ειδικότητας. Επομένως, ένας ακτινολόγος που έχει προϋπηρεσία, ας το πω εντός εισαγωγικών, σε απεικονιστικές μεθόδους και σε υπερήπους, προφανώς μπορεί να κατακτήσει αυτή τη γνώση σε λιγότερο χρόνο. Δεν είναι μονόδρομο στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Υπάρχουν fellowships και στις ΗΠΑ και παντού και σε πολλές χώρες που δεν είναι διαιτή, ειδικά για έναν ακτινολόγο, με την έννοια ότι ένας ακτινολόγος έχει τις βασικές γνώσεις και επομένως μπορεί να φτάσει στις απαιτήσεις εξειδίκευσης πολύ πιο εύκολα. Άλλωστε, γι' αυτό υπάρχει ειδικότητα. Αλλιώς θα πηγαίναμε απευθείας από το πτυχίο σε μια εξειδίκευση. Δεν θα περνάγαμε τις ειδικότητες. Αυτό βάζει την ευθύνη στη διάρκεια της ειδικότητας και το λέω αυτό γιατί αναλύουμε τις τελευταίες δύο φορές τις εξετάσεις ειδικότητας στη Θεσσαλονίκη. Η αποτυχία ήταν εντυπωσιακή εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γνώσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια της εξέτασης και με θέματα μάλιστα που τα περισσότερα από αυτά είχαν δοθεί στους φοιτητές της Ιατρικής του Αριστοτέλειου. Ήταν πολύ απογοητευτικές. Όταν κάνει κανείς μια ειδικότητα τόσο σοβαρή, τόσο απαιτητική ως η τεχνολογία, το θέμα της ευθύνης που έχει ο κ. Κωνσταντάκης είναι ιδιαίτερα βαρύ και ευθύ. Και προφανώς, όταν έχει κανείς την ευθύνη του να αποδίδει συναδέλφους ακτινολόγους στην κοινωνία, στους ασθενείς επομένως, αυτό επίσης είναι μια ευθύνη και δεν μπορεί κανείς να την ξεπερνάει η ελαφρά την καρδία. Χρειάζεται να έχει κανείς τις βασικές γνώσεις για να μπορεί, αν δεν μπορεί να ωφελεί, τουλάχιστον να μην βλάβει. Επομένως, αυτό στα περιοχή. Νομίζω ότι είδα κάποιο χέρι να συγχωρείτε. Κάποιο συνάδελφο ίσως θέλει να ρωτήσει κάτι. Έγινε. Κράτησα λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμο και ως προς αυτά που μας δείξατε, κύριε Κλαβουτάκη, που ήταν ουσιαστικά μια σύνοψη πολλών πραγμάτων σε πολύ λίγο χρόνο, με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Και τα παραδείγματα νομίζω ήταν διδακτικά, αλλά και η συζήτηση ελπίζω να ήταν ωφέλιμη. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από κανένα συνάδελφο. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον ομιλητή μας και όλους σας, όσους είστε στην αίθουσα και όσους είσαστε επιβεβαιωμένοι, και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη Τετάρτη, όπου ο ομιλητής μας είναι ο κ. Κόκκινος και θα αναπαιτήσει επίγουσες εφαρμογές
υπερηχογραφήματος με σκιαστικό στην κλινική πράξη, όταν λέω την άλλη Τετάρτη, ενώ την άλλη εργάζομαι Τετάρτη, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρετε από τις 26 του μηνός, 26 του μηνός είναι στην Καρδία, με τον κ. Δημητρίου. Επομένως, σας ευχαριστούμε όλους. Θερμά ευχαριστώ κύριε Χαβουκάκη, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.